Είμαι πολύ αγαπημένος φίλε. Τι έπατε, ρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Ραπτό.gr. Ραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο ραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλημέρα, Κωνσταντίνε μου, γλυκό μου αγόρι. Τι κάνει, ναι, καλημέρα. Καλημέρα, παγκόσμια μέρα τη Μαϊμού λέει σήμερα. Ναι. Δεν με γιορτάζει κανένα, με φτάζει. Παγκόσμια μέρα τη Μαϊμού. Ναι, πάτε ναι. Μια τούρτα στον Ουάρντα. Γιατί είναι στον Ουάρντα. Με κάνει τη Μαϊμού στην κερκίδα αφού τρώει τρία γκολ. Έβαγε τρία γκολ. Και πάει και χαιρετάει την κερκίδα. Αυτά δεν πρέπει να γίνουν. Το Μαϊμού ναι. Δεν είναι ρατσιστικό. Όχι. Με την καλή την είναι ρατσιστικό για τη συμπεριφορά του. Κάνει τη Μαϊμού μετά από τρία γκολ που τρώει πάει και χαιρετάει τον κόλ. Πρέπει να τα λύσουμε αυτά τα θέματα. Τελειώνει το μάτσο όπως μου είπες ναι. Και τι κάνεις. Πήγε ο Άρντα και ο Ζαμπά. Αυτοί οι δύο πήγανε. Βρε τρίμπαλο έφαγες. Είναι τυχαίο. Κρύψου, σκύψε και βάλει πάνω από την τύρια. Είναι η μεγαλύτερη φελή ναι. Του ΠΑΟΚ. Μαζί λες. Κολλητάρια, είναι πιτσιρίκι ρε. Αλλά ο Άρντα δεν είναι ψέματα, είναι 25. Ο φελός δεν έχει ηλικία. Ο φελός. Και στα 50 φελός μένει. Και ο τρελός. Δηλαδή είδε τρελό γέρο. Ο Αλέφαντος. Από τα νιάτα του ήταν τρελός. Σωστός. Σωστά. Συνεχίζει το ίδιο. Ναι. Δηλαδή. Δεν είναι ότι είσαι λογικός και μετά τρελαίνεσαι, είσαι τρελός και μετά θα γίνεις λογικός. Ναι. Είσαι φελός 20 χρόνων και φτιάχνεις. Είναι φελός, πάει τελείως. Τέλος. Πάει. Δεν αλλάζεις. Δεν αλλάζει. Ούτε αυτό που λένε οι γυναίκες με τα ζώδια μετά τα 30, παίρνεις τον οροσκόπο και αλλάζεις, γίνεις άλλος άνθρωπος. Εντάξει, οι γυναίκες οι οποίες... Εσύ δεν μου λες πριν τα 30, γιατί έτσι λένε αυτές. Ναι. Πριν τα 30 ήσουν έτσι όπως είσαι τώρα. Χειρότερος. Χειρότερος. Ναι. Ναι. Άρα ήμουνα... η εμπειρία της ζωής έκανε. Ναι. Ήμουν το ίδιο εργατικός. Ναι, ήσουν. Ναι. Ήμουνα το ίδιο εκρηκτικός, ήμουν το ίδιο νευρικός. Απλά δεν μαλώνω κάθε μέρα. Τώρα μαλώνω μέρα παραμέρα. Μέρα παραμέρα. Ναι. Εντάξει, είναι μια πρόοδος καθηγητής. Δεν είναι μόνο μια πρόοδος, λοιπόν. Ναι, με ενοχλούσαν και τότε πράγματα. Τώρα με ενοχλούν λιγότερα. Τα πήρα απόφαση. Ναι, δεν αλλάζουν. Δηλαδή αυτό που λένε να φτιάξουμε την Ελλάδα μας. Να κάνουμε εκεί. Δεν φτιάχνουμε. Λέω, κοίταξε, δεις. Με ενοχλούσαν και εμένα παλιά. Ναι. Λέω, δεν φτιάχνει. Κοίταξε να μπει μέσα στον καπιταλισμό, μην ψοφεί την πείνα, α πούμε και τα λοιπά. Και να έχει τα γεράματά σου, ξέρω εγώ, καλά φρυγανιά, λίτσα. Και τσαγάκι λίγο και λίτσα. Ναι, 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 ναι. Άσε ναι, 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 ναι. Τώρα να φτιάξει εσύ τώρα, Δον Κιχώτη θα γίνει τώρα και να φτιάξει την κατάσταση. Δεν έχει Δον Κιχωτισμό. Αυτό πρέπει. Άσε το πρέπει. Τι είναι. Τι είναι, ναι. Τι πραγματικά έχει, είναι ρεαλιστή δηλαδή. Δεν αλλάζει. Πρέπει το δικαστικό σώμα να αλλάξει. Δεν αλλάζει. Πρέπει η παιδεία να αλλάξει. Πρέπει, ξέρω εγώ, να είναι καλύτεροι άνθρωποι. Δεν γίνεται. Πάντα αλλάξω εγώ τώρα. Όχι, όχι. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε.
πρώτο στον εαυτό σου θα κάνει. Πάω να θα χαλάσει τα χαρένια σου. Πολύποδε στο στομάχι. Ναι, ναι, Κωνσταντίνο, μαζί σου είμαι. Σωστό, μαζί σου. Δεν τα λέω καλά. Τέλεια. Τα έχουμε πει. Ό,τι έχει να κάνει με κοινωνικό πολιτικό θέμα, ναι. Έτσι, ναι. Είμαστε άριστοι. Άριστοι με υπογραφή. Μπορώ να αρνηθώ εγώ, α πούμε, τα χρήματα. Δηλαδή, κανένα δεν τα αρνείται. Ναι, ακόμα εγώ... και αυτό που ξεφωνεί και φωνάζει, ναι, και αυτό δεν τα αρνείται. Να είμαι εγώ τώρα ιδεολόγο, ναι. Πούμε. Να λέω, είμαι ας πούμε, με τη Μακεδονία, είμαι με τον Μπάοκ, είμαι με τον Άρη, είμαι με τον Ολυμπιακό, είμαι με τον Τζίπρα, ξέρω εγώ κτλ. Και να, πώς το λένε, και να έρθει η άλλη παράταξη και να μου πει: κοιτάξτε, να δείτε το παιδάκι μου, εσύ στο Europe, ξέρω εγώ, πάρε μια 30.000 το χρόνο, 40.000 το χρόνο. Θα την πάρει. Ναι. Θα πω καλή. Ναι, με ένα αλλά να πούμε. Αναλόγως. Η ιδέα μου καλή είναι. Ναι, αλλά, τα λεπτά, αλλά υπάρχει καλύτερη ιδέα. Η ιδέα των χρημάτων είναι καλύτερη. Ναι. Οπότε γιατί. Η προοπτική, έχει ανοιχτό ορίζοντα, Κωνσταντίνο. Βλέπει να κλείσει τον ορίζοντα. Πλατιά, ναι. Ναι. Είμαι δεξιός, ας πούμε, ή είμαι αριστερός και μετά μου τα δώσουν οι άλλοι και να πω. Α, να πω σε δίλημα. Ναι, 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 ναι. Εγώ σε καταλαβαίνω. Σε πιάνω τον κόσμο να σε πιάνει. Εσύ από τη μια μεριά τα λες έτσι και από την άλλη παίρνει από τον άλλον λεφτά, να πούμε. Καταλαβαίνω. Άρα για να είσαι OK, να είσαι απλά, λες εγώ έχω όλες τις πόρτες ανοιχτές, κοιτάζω παντού, κοιτάζω τι με βολεύει, τι με συμφέρει, τι μπορώ να. Καλός άνθρωπος ο μαύρος. Είναι φίλος μου. Ναι. Κακός άνθρωπος ο Λευκός. Είναι εχθρός μου. Δεν με νοιάζει εμένα. Λέει, καλός άνθρωπος ο Ιουγκοσλάβος και ο Αλβανός. Είναι φίλος μου. Ναι. Κακός άνθρωπος ο Έλληνας. Είναι εχθρός μου. Σωστό αυτό. Ναι. Είναι πραγματικότητα. Δηλαδή είμαι χριστιανός ή μουσουλμάνος, ας πούμε, κτλ. Πάρα πολύ ωραία. Εμένα τα λεφτά ποιος μετάφαγε. Ναι. Ο χριστιανός. Ο μουσουλμάνος τι με φταίει. Καλός ο μουσουλμάνος, κακός ο χριστιανός. Άμα, τώρα, άμα πει τώρα μουσουλμάνος μέσα στο εμπορικό κέντρο και με ανατινάξει τα πετρέλαια. Κακός ο μουσουλμάνος. Κακός ο μουσουλμάνος. Δεν ξέρω, γίνομαι αντιληπτός. Νομίζω όλοι το αντιλαμβάνουν το πνεύμα σου. Παντού υπάρχουν οι καλοί, παντού και οι κακοί. Και δεν τους εξετάζουμε και δεν σχολίζουμε. Αναλόγως ποιοι είναι, πώς είναι, από πού είναι και τι κάνουν. Είμαι αταμπέλιστος. Αταμπέλιστος. Ναι. Ναι. Δεν βάζω ταμπέλα. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, καλά το είπα. Δεν μου λες, πες λίγο τώρα κάτι, που εγώ θέλω λίγο τώρα να ξεκινήσω να πάμε και στο χθεσινό μας ντροπής. Ο άνθρωπος, ο κόσμος πάει στη δουλειά του τώρα, ξέρω, γιατί τους βάζεις. Αφού θα αφελήσουν τώρα εδώ να βγουν. Εδώ δεν πρόλαβα να τελειώσει το μπάσκετ, ερχόντουσα μηνύματα. Εγώ θα σου πει τι θα λέει την άλλη μέρα. Ναι, ντάμπλ. Ουφ, ντάμπλ, ναι. Εγώ να σου πω κάτι. Κωνσταντίνε μου, είδα τις δηλώσεις του Βαγγέλη του Μαρινάκη και κατάλαβα πάρα πολλά πράγματα. Έχασε κιλά ο χοντρός. Έχασε κιλά, ναι. Λίγο γκύλι ντάιτ, αυτά που σα λένε, το μην κάνουμε και διαφημίσεις. Λίγο προσοχή, λίγο γυμναστική, λίγο διάδρομο. Πιο αδυνατισμένος από τον Καραπαπά ήταν. Ο Καραπαπάς θα πεθάνει από κανένα έμφραγμα, έτσι. Λες, ε. Ναι. Είπαμε, κινητή χοληστερίνη είναι. Πρέπει να αδυνατήσει. Πολύ, πολύ. Ναι. Τις είδαμε μαζί τις δηλώσεις του, ναι. Μαρινάκη, έτσι. Μ' άρεσε εμένα. Τι σου άρεσε. Μ' άρεσαν. Και εμένα μ' άρεσαν, γι' αυτό σου λέω. Σαν πάω ξύες, πρέπει να σε αρέσουν. Εγώ τρελάθηκα. Εγώ αυτά είδα και ηρέμησα λίγο. Ναι, να ξέρεις. Γιατί αυτός τώρα με αυτή την εμφάνιση, ναι. Δεν θα κάνει μεταγραφές. Έκλεισε το πρωτάθλημα. Εμείς μπήκα μέσα, πανηγύρισαν για τη χθεσινή μεγάλη πρόκληση. Χθες ο Ολυμπιακός έχασε το πρωτάθλημα. Ναι. Το πήρες εσύ χθες. Ναι. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι εγώ. Δεν περιμένω να κράξω τώρα τον ΠΑΟΚ επειδή έκανε μια άσχημη εμφάνιση και ήταν. Σωστό. Εγώ τον ΠΑΟΚ τον κράζω όταν κερδίζει και δεν παίζει μπάλα. Και βάζω δίλημα στους ΠΑΟΚ ξύδες. Βάλε. Ποιο ήταν το χειρότερο παιχνίδι του ΠΑΟΚ φέτος? Αυτό στο το χθεσινό. Στο Καραϊσκάκι με το 0-1 που κέρδισε ή αυτό εδώ? Το πρώτο ημίχρονο του ΠΑΟΚ ήταν το χειρότερο τελευταίων ετών, ο όχι φέτος. Για 90 λεπτά. Συνολικά. Ποιο ήταν το χειρότερο παιχνίδι του ΠΑΟΚ φέτος? Στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-1, ναι. Που κέρδισε συμπτωματικά που έπρεπε να φάει 5-2, ναι. 8-2. 5-1, όχι 5-2, ναι. Το γκολ που βάλαμε, ναι. Το μετράμε, αλλά έπρεπε να φας πολλά. Ναι. Ή αυτό το χθεσινό. Ναι. Διότι μετά το Μάστο Καραϊσκάκη υπήρχαν χαμόγελα. Εγώ τους έλεγα, παιδιά, εδώ είναι για να κλαίτε, όχι για να γελάτε, έχετε πρόβλημα. Όταν λοιπόν το ΠΑΟΚ του λες, βρε παιδί μου, κέρδες αγουά! Το αποτέλεσμα, ναι, το αποτέλεσμα μετράει. Χθες δεν είχες αποτέλεσμα. Τότε εγώ δεν θα βγω μετά την ήττα και την κακή, πολύ κακή εμφάνιση να κράξω ένα ΠΑΟΚ που ξέρω ποιες είναι οι δυνατότητες του. Ο χθεσινός ο ΠΑΟΚ, στο πρώτο ημίχρονο, θύμισε ΠΑΟΚ όχι εποχών Σαββίδη. Θύμισε ΠΑΟΚ εποχών, ξέρω, Γούμενου, ναι. Μπατατούδη. Ήταν πάρα πολύ κακή εμφάνιση. Ναι, ναι. Και το ξεφωνητό που βγάζα στο ημίχρονο είχα χρόνια να το δω και να το ακούσω. Δηλαδή στα όρια της τρέλας. Σήμερα. Ναι. Είναι τρελαμένοι ψυχολογικά. Ποιοι? Γιατί αφού βλέπουν τον ΠΑΟΚ να χάνει, ποιοι γιατί? Σήμερα είναι τρελαμένοι ψυχολογικά, όχι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Όχι. Όχι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Μπορεί για λίγο μετά το μάτς και τα λοιπά. Όχι. Είναι αντίπαλοι. Γιατί ξέρεις τι λένε. Κοιτάξτε από ποια ομάδα θα πάρει το πρωτάθλημα. Αυτό μου αρέσει εμένα. Ναι. Εμένα μου αρέσει αυτό. Κοιτάξτε ποια ομάδα θα πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Κοιτάξτε ποιο προπονητή αυτό εδώ, ο Σταυρίδης. Ναι. Ο Σταυρίδης. Θα πάρει το Ρακούν. Ναι. Το Ρακούν από τη Ρουμανία. Αυτό θα πάρει το πρωτάθλημα. Και βλέπαμε χθες τον Ολυμπιακό που πέταγε στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν πολύ καλός ο Ολυμπιακός. Ναι, ήταν πολύ καλός. Και αυτοί που πρέπει να κλαίνε. Δεν είναι αχαίρετοι οι Ολυμπιακοί. Οι Ολυμπιακοί σήμερα πρέπει να κλαίνε. Εντάξει, είναι τη στιγμή η χαρά. Να μην χαρούν τα παιδιά. Μπήκαμε
μέσα πανηγύρισαν σαν πρωτάθλημα το πανηγύρισαν. Δεν κάνει μεταγραφές ο χοντρός. Είπε θα κάνει μία, δύο, άμα χρειαστεί το είπε, θα κάνει. Αν κάνει κάποιος. Πολύ καλή ομάδα, έχουμε, κάνει τη διαφορά. Ναι. Ομάδα του μέλλοντος, ναι. Είπε. Είπε, αλλιώς θα έβγαινε με ένα ύφος μπλαζέ και θα έλεγε θα τα πάρουμε και όλα, θα τα ρημάξουμε σήμερα, τώρα. Σήμερα ναι. Κλαίει όλη η Ελλάδα πλην του ΠΑΟΚ. Ναι. Γιατί βλέπεις ότι θα, αυτή η ομάδα που θα πάρει το πρωτάθλημα είναι για τα πανηγύρια. Λες. Το λέω εδώ τρεις μήνες τώρα. Έλα, το... Περιμένω εγώ τώρα. Κάτσε ρε Νικόλα. Ναι, ναι, περιμένω ρε, εγώ σήμερα ναι. Μετά το 3-1 και την κακή εμφάνιση με το πρώτο χρόνο. Και θα σου πω μια αλήθεια. Φίλοι. Να μου πεις, αλήθεια θέλω να λέμε, βέβαια. Εγώ το μάτς το είδα τα χαράματα. Το πρωί. Γιατί η Μίνη είχε διάρκεια να πούμε. Έκανε την έρωση ναι. Τίποτα. Όχι, 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 δεν, την έπιασε τσιρλιπιπί. Την έπιασε ναι. Και με σήκωνε. Ναι. Πήγαινα, τη σκούπιζα, την έκανα και έβλεπα και το μάτς. Τα αγόρι μου. Και έβλεπα δεν κοιμήθηκα. Για τη Μίνη εκεί, παραμάσκα. Την ώρα του μάτς, το πρώτο ημίχρονο έκανα διάδρομο. Όλο το πρώτο ημίχρονο έκανα διάδρομο. Καλύτερα. Και να το έβλεπε, καλά, εσύ που θα έλεγε άλλα πράγματα, αλλά ήταν φρίκι το πρώτο ημίχρονο. Έκανα διάδρομο. Ναι. Τι θέλω να σου πω. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται αδούλευτο, όχι από το πρώτο ημίχρονο. Εγώ θες να σου πω τι φαίνεται ο ΠΑΟΚ. Αδούλευτος εγκεφαλικά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε όλη την πορεία του στο Europa League. Είναι αδούλευτος εγκεφαλικά. Και έπρεπε να φτάσουμε στο τέλος για να πει ο Λουτσέσκου ότι εγώ φταίω, δεν τους έβαλα να μπουν καλά στο κλίμα. Είναι αδούλευτος εγκεφαλικά. Ξέρεις τι είναι, ρε φίλε, να έχεις την καβάζα ότι παιδιά, οκ, okay, παίζουμε αυτά τα μάτς, αλλά εμείς έχουμε το πρωτάθλημα. Δώστε βάρος εκεί, ρε παιδί μου. Ναι. Είναι χωρίς προπονητή καλό ναι. Στο τακτικό επιθετικό κομμάτι, γιατί έβλεπα ότι στο δεύτερο ημίχρονο, συμφωνώ ότι ήταν κλεισμένοι όπως μου είπες και εκτός. Ναι, τα είπαμε. Αλλά είδα όμως ναι. Τους παίκτες του ΠΑΟΚ επιθετικά. Εμένα, εγώ δεν θα κάνω κριτική για το πρώτο ημίχρονο. Θα γίνω αιρετικός. Ναι. Εγώ θα κάνω κριτική στον ΠΑΟΚ για το δεύτερο ημίχρονο. Που για σας ήταν το καλό. Αλλά το δεύτερο ημίχρονο ήταν το τραγικό. Γιατί ήταν το τραγικό το δεύτερο ημίχρονο? Για να σας ακούσω. Να δω, ένα... να δω τώρα για να δικαιώσουμε. Γιατί με ένα παίκτη παραπάνω. Ναι. Ο ΠΑΟΚ και έχοντας την κατοχή 75-25. Ναι, 80-20. Ίσως και 80-20. Ναι. Είδα τους ποδοσφαιριστές του, που είναι αρκετά καλοί σε ατομικό επίπεδο, οι περισσότεροι, να αυτοσχεδιάζουν επιθετικά και να βγάζουν την προσωπική τους μοναδική και ατομική καλή ενέργεια ναι. στο 45 λεπτό ή στο 40 λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Το 65 και μετά, 30 λεπτά. Εάν θέλετε να κάνετε κριτική στον προπονητή του ΠΑΟΚ και στον ΠΑΟΚ, ξεχάστε ένα κενό πρώτο ημίχρονο, γιατί συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Δηλαδή, μπαίνεις μέσα στο γήπεδο και είσαι πάρα πολύ κακός. Μπορεί να συμβεί και σε οποιαδήποτε ομάδα στον 100%. Κόσμο. 100%. Και στην Παρίσι βγαίνει και στη Ρεάλ και στην Μπαρσελόνα. Εγώ λοιπόν λέω στους παοξίδες που ναι. Μας ακούν σήμερα, ξεχάστε το κακό πρώτο ημίχρονο. Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Ωραία. Εκεί που πρέπει να προβληματιστείτε για την ομάδα και ιδιαίτερα για τον προπονητή σας είναι το δεύτερο ημίχρονο. Γιατί? Γιατί το δεύτερο ημίχρονο? Γιατί ενώ έχω την μπάλα στα πόδια μου 80-20 φορές, αυτό που βλέπω εγώ σαν Ραπτόπουλος. Θα σου πω, έχω την απάντηση. Ναι, περιμένω να τελειώσεις. Είναι ότι υπάρχουν κάποιες ατομικές ενέργειες και υπάρχουν πάρα πολλοί αυτοσχεδιασμοί. Που σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ από τη σέντρα και μπροστά φαίνεται όχι σε ατομικό επίπεδο. Έχει καλούς παίκτες ο ΠΑΟΚ. Πώς δεν έχει, σε τακτικό επίπεδο προπόνησης. Ότι οι κινήσεις πρέπει να γίνονται αυτοματοποιημένες μέσα από την προπόνηση δεν έχουν γίνει. Δεν έγινε. Ναι. Λοιπόν. Εκεί έχω την έστασή μου. Δέχομαι. Τέλος. Ναι, τέλος. Ναι, λοιπόν, αυτό, ναι. Χθες μετά το 65-70 ο ΠΑΟΚ έκανε ό,τι μπορούσε. Άναρχα. Ναι. Γιατί όμως άναρχα? Γιατί? Γιατί άναρχα? Γιατί έλειψαν οι σέντρες του Βιερίνια από τα αριστερά ναι. Που βγήκε με αλλαγή ναι. Και έλειψε η μπούκα του Πέλκα που βγήκε για αυτό ναι. Σου αλλαγή. Είναι δύο παίχτες που κάνουν τη διαφορά στο επιθετικό δημιουργικό κομμάτι του ΠΑΟΚ. Αντί αυτών ήταν ο Τόσκα, ο οποίος δεν μπορεί το παιδί ναι. Μέσω επιθετικά καθόλου, είναι χειρότερος ναι, του ναι, 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 ναι. Έτσι. Και ο Άρντα, ο οποίος όντως είναι άναρχος ποδοσφαιριστής. Αυτά τα δύο έλειψαν χθες. Ξέρεις τι ναι. Έλειψε χθες από τον ΠΑΟΚ? Το μυστικό του ΠΑΟΚ ήταν τρεις παίκτες. Ήταν ο Πέλκας, όχι όμως στο δημιουργικό κομμάτι, στο κομμάτι της ταχύτητας και πώς θα μπει στην τρύπα. Ναι. Ο Πέλκας λοιπόν, ο Βιερίνια και ο Μάτος για μένα είναι βιολογικά διαλυμένη εδώ και καιρό. Και φαίνεται από τις θλάσεις που παθαίνει ο Βιερίνη. Ο Βιερίνη έχει τελειώσει ποδοσφαιρικά. Έχει τελειώσει βιολογικά. Βιερίνη δεν έπαθε θλάση. Ναι, ο Πέλκας μάλλον θα μάθουμε σήμερα και αυτές είναι μεγαλύτερες απώλειες. Ο Βιερίνη του χρόνου ναι. Πρέπει να βρει τα αριστερό μπακ και δεξί μπακ. Αυτό είναι λίγο ναι. Φαϊνότερο ότι πρέπει να γίνει. Δεν το συζητάμε. Να πάρουν το πρωτάθλημα, τους βραβεύσετε και να ψάξετε να βρείτε άλλο Μάτος και άλλο Βιερίνη σε αυτά τα επίπεδα. Ο Μάτος και ο Βιερίνη τα δεκάρια του ΠΑΟΚ.
που όταν ήταν στα καλά τους, στα φρέσκα τους, ο ΠΑΟΚ πέταγε, γιατί κάναν πάρα πολλές δουλειές στον αγωνιστικό χώρο με πάρα πολλά ανεβάσματα. Ο Μάτος ερχόταν και διαγώνια προς τα μέσα στα δεκάρι. Δεν μπορεί να τα κάνει πλέον αυτά. Φαίνεται, απλά δεν μπορεί. Φαίνεται ότι δεν μπορεί. Έχει κάψει και το μυαλό του και κάνει κινήσεις και πράξεις μέσα στο παιχνίδι που δεν κολλάνε. Το πέναντι του Μάτος το είδες. Μάτος, ναι, δεν υπάρχει. Ο Μάτος μου θυμίζει τον κακό ασθενή. Δηλαδή, όλοι θα αρρωστήσουμε, όλοι θα πεθάνουμε. Θα φύγουμε έτσι. Λοιπόν, ο Μάτος είναι κακός ασθενής. Τι σημαίνει κακός ασθενής? Γκρινιάρης. Ότι δεν μπορεί το σώμα του να ακολουθήσει κάποια πράγματα, τον εκνευρίζει και πνευματικά κάνει πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα. Σωστός. Λοιπόν, υπέροχο παράδειγμα. Ναι. Υπέροχο παράδειγμα είναι, για τον Μάτος. Είναι πνευματικά ασθενής. Ο Μάτος πάντως. Είναι πνευματικά ασθενής τη στιγμή που το σώμα του διαμαρτύρεται. Δεν ναι, αλλά ο ίδιος από ό,τι εγώ πληροφορούμε θέλει να παίζει όλα τα μάτσα. Ναι. Ο ίδιος θέλει να παίζει όλα τα μάτσα, λέει. Ναι. Το ότι πήρατε τον Τόσκα και τον Κίτσιο εκεί πέρα και δεν ξεκουράσατε σε πολλά παιχνίδια το Βιερίνια και το Μάτος, σε βάθος χρόνου λοιπόν αυτοί οι δυο, οι ακρογωνιαίοι, οι λύθοι, οι εξτρέμ του ΠΑΟΚ, τα μπακ του ΠΑΟΚ και τα δεκάρια του ΠΑΟΚ, τους δώσατε τρεις ρόλους. Ένα ηθοποιό σε μία σεζόν, άμα του δώσεις τρεις ρόλους, από το Σεπτέμβριο μέχρι αυτό το... είναι και το κλειδί του ΠΑΟΚ όμως. Ότι κάποιοι παίχτες έχουν δύο-τρεις ρόλους. Και μπορούν να τους κάνουν και δεν μπορούν να τους μαρκάρουν οι άλλοι. Βλέπε Βιερίνια. Βλέπε Μάτος. Αυτό είναι το κλειδί του ΠΑΟΚ. Γίνονται δεκάρια, γίνονται εξτρέμ. Και αν πιάσουν τον Μπρίγκοβιτς, αν πιάσουν τον Μπέλκα, θα βγουν αυτοί. Θέλω να δώσω και μία απάντηση στο σωστό ερώτημα πολλών ΠΑΟΞίδων που το άκουσα χθες. Τι άκουσες? Γιατί βρε παιδάκι μου να μην παίζουν μαζί ο Ακπομ που είναι πολύ καλός με τον Μπρίγκοβιτς? Πεχτάρα ο Ακπομ. Η απάντηση είναι απλή. Ο Ακπομ δεν μπορεί να παίξει δίδυμο με τον Μπρίγκοβιτς στο 90 λεπτό, γιατί θα είναι ένα καθαρό 4-4-2, διότι εκεί τα εξάρια και τα οχτάρια του ΠΑΟΚ είναι πιο αργά από τα λεωφορεία του 12. Α, πάμε και στα χαφ. Ένα λεπτό, ένα πάμε λεπτό. Και στα χαφ, γιατί για είναι μένα απαραίτητο... είπες, το πρόβλημα είναι τα σαχαφ. Είναι το πρόβλημα στα χαφ είναι ούτως ή άλλως. Εκεί που έλειψε η δημιουργία χθες πολύ. Κοιτάξει, Μαουρίτσιο και ο Κάνιας που ήταν πολύ μέτρος θες. Το πρόβλημα στα χαφ είναι δεδομένο το και το κάλυπτε ο Μάτος με τον Βιερίνια. Αυτό λέω. Όταν κάψαν τη φλάντζα και πήγαν στον Πετμεζά με τον Τότι να κάνουν τη φλάντζα κεφαλής, εκεί φάνηκε ακόμα περισσότερο. Και θα σου πω και μια μεγάλη αλήθεια. Για ρίχτη. Το έχω πει πολλάκις, ότι ο Πέλκας δεν έχει στοιχεία δεκαριού. Δεύτερο φορ. Ο Πέλκας έχει στοιχεία δεύτερου φορ και παίζει και δεν παίζει ο Ακπομ εκεί. Διότι ο Πέλκας, ενώ έχει καλά στοιχεία σέντερ φορ. Δεύτερο φορ. Σέντερ φορ δεν μπορεί να φύξει με αυτό το κορμί. Δεύτερο φορ. Έχει το πολύ καλό πλεονέκτημα να έρχεται και να χαμαλεύει τους δύο αμυντικούς χάφιο που είναι τα... Έρχεται πολλές φορές σαν τρίτος. Και άμα το ρωτήσεις ποτέ γιατί μιλάς μαζί του στη συνεντεύξη τύπου, πες μην πει αυτός ο Φαλακρός ότι έχει κάνει πολλά χιλιόμετρα, πολύ περισσότερα χιλιόμετρα από ό,τι πρέπει, σαν τρίτος αμυντικός χαφ. Να έρθεις πίσω να μαρκάρει. Ισχύει αυτό. Ναι. Το ξέρει και ο ίδιος. Όταν... ότι κάνει παραπάνω χιλιόμετρα από όσα πρέπει. Κερδιθεί... και γι' αυτό τώρα μάλλον θα έχει φλάσει. Και όταν κερδιθεί η μπάλα, όταν ο Μάτος και ο Βιερίνη είναι και αυτοί καταρακωμένοι, δεν μπορεί να περάσει μπάλα από τα πόδια σου. Από τα πόδια σου για να κάνεις, να γίνεις ο Τσιάρτας. Δεν είσαι Τσιάρτας, δεν είσαι Κούδας. Δεν είσαι Χατζηπαναγής. Δεν είσαι να πούμε Μίμης Δωμάζος. Είσαι ένας πολύ καλός δεύτερος φορ. Όπως πολύ καλός δεύτερος φορ, αλλά εκεί έχουμε το πλεονέκτημα να είναι και πρώτος φορ ο Ακόμπ. Ο Ακόμπ μπορεί να παίξει και μόνος του στην κορυφή σε 4-3-3. Ο Πέλκας δεν μπορεί να παίξει μόνος του στην κορυφή σε 4-3-3. Ο Ακόμπ, φίλε, είναι καθαρόιμο εννιάρι. Μπορείς να το βάλεις. Καθαρόιμο. Λοιπόν, μπορείς να περάσαμε... το βάλεις και με τον Πέλκα να το βάλεις. Ως δουέτο. Όχι όμως με τον Μπρίγκοβιτς σε μάτς τέτοιου επίπεδου όπως είναι η Μπάντε Βόρεια. Έτοιμη λοιπόν η μαγνητική τομογραφία. Πάρτε έτοιμη, έτοιμη η μαγνητική. Αυτή ήταν η ιστορία. Ένας φίλος λέει σήμερα κανονικά πρέπει να βγεις και να αποθεώνεις τον Λουτσέσκο. Έτσι λέει. Ναι. Γιατί... που παράτησε την Ευρώπη για το πρωτάθλημα, μας έφαγε τόσες εκπομπές. Δεν την παράτησε την Ευρώπη. Χθες έκανε δηλώσεις, θα είναι το μάτς της ζωής μας και τέτοια. Ναι. Δεν έβαλε την κανονική του 11. Τον παράτησε αυτό, η Ευρώπη. Αυτό μην είναι το όνειρο ότι το παιδί σου στο σχολείο φταίνει οι δάσκαλοι. Ναι. Αυτό εδώ το ηλίθιο, το οποίο ευτυχώς δεν το έχω, δεν φταίει καθόλου οι δάσκαλοι. Το δικό μου το παιδί θα φταίει αν δεν πάει καλά. Το παιδί φταίει. Ότι και ο γονείς. Ναι, τα παράτησε. Τίποτα δεν παράτησε. Ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που είναι. Ο προπονητής του είναι αυτός που είναι και θα το ξαναπώ ότι εμένα το πρώτο ημίχρονο δεν με ενοχλεί καθόλου. Μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε ομάδα στον κόσμο. Το δεύτερο ημίχρονο δηλώνει γύμια τακτικού. Σου το είπα όμως. Σου το είπα γιατί. Το δεύτερο ημίχρονο. Ναι, σου το είπα όμως γιατί. Ναι. Έλειπαν οι δύο πλέον κομβικοί παίχτες για τέτοιου είδους παιχνίδια. Ναι. Πέλκας, Βιερίνια. Ο ένας μπουκάρει, δημιουργεί ρογμές, ο άλλος βγάζει φοβερές μαλλιές. Ο Μάτος, ο οποίος είναι η επόμενη θλάση. Ο Μάτος, ο οποίος είπαμε, και το ένας φίλος λέει, ο Μάτος για μένα λέει η μεγαλύτερη απογοήτευση όλων σε σχέση με πέρσι. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να πιάσει ξανά απόδοση των προηγούμενων ετών. 33-33 είναι και οι δύο, 32-33. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Του χρόνου αλλάξτε τους. Πρέπει να τους αλλάξετε.
Δεν πρέπει να παίξει. Αν όχι να του αλλάξουν, να πάρουν εισάξιου. Και να του ξεκουράζουν αναλόγω στο παιχνίδι. Ναι. Αν όχι να του αλλάξει. Του χρόνου το, το... Δεν του αλλάζει αυτού. Του δύο. Χρόνου για να φτιάξει τον ΠΑΟΚ ήταν πιο δύσκολο. Γιατί έχει λεπτομέρειες στη συναρμολόγηση που μόνο ένας πολύ μεγάλος μηχανικός χρειάζεται. Χρειάζεται. Καλός ναι. μηχανικός. Ναι. Λοιπόν. Δεν ξέρω αν αυτός ο πιτσιρικάς που πήρατε. Ποιος? Ο τεχνικός διευθυντής ο καινούριος. Ο Μπράγκο. Θα βγει καλός μηχανικός. Θα το δούμε τον Μπράγκο. Θα το δούμε τον Μπράγκο. Λοιπόν, το WinFiber φίλες και φίλοι έχει ήδη αλλάξει την εμπειρία Ιντερνετ για χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις οι οποίοι απολαμβάνουν ταχύτητες 100 και 200 Mbps. Και τι σημαίνει WinFiber, να βλέπετε ταινίες σε απίστευτη ποιότητα, να ακούτε το αγαπημένο σας τραγούδι, να μπαίνετε στη μάχη των online games και να στριμάρετε χωρίς lags, να πραγματοποιείτε τηλεδιασκέψεις με συνεργάτες σας χωρίς διακοπές. Θα πάμε να πάρουμε την πρώτη διαφημιστική σφήνα. Πρώτη θα έρχεται Σμαράγδα Μπασακού, η κούκλα μας εδώ, για να μας ενημερώσει με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Θα αφήσουμε το σχολιασμό του αγώνα. Θα πάμε λίγο και στα εξαγωνιστικά. Θα πάμε λίγο και να δούμε τι έγινε στο Καραϊσκάκης. Να δούμε πώς την αντιλαμβάνονται την νίκη κάτω στην, στον Πειραιά. Δηλώσεις Μαρινάκη, όλα αυτά μετά τη Σμαράγδα και το διαφημιστικό δελτίο ειδήσεως. Μαράγδα μου, εντάξει, είσαι έτοιμη, are you ready? Εντάξει, δεν είμαστε Νίκο μου, αλλά την παλεύουμε. Την παλεύουμε, ναι, κερδίζω χρόνο. Τώρα ο κόσμος δεν βλέπει τι γίνεται εδώ. Κερδίζω χρόνο. Είχαμε μια διακοπή ρεύματος και έχουμε κάποια τεχνικά προβληματάκια, αλλά θα τα διορθώσουμε. Αλλά είμαστε κούκλοι. Είμαστε Μετρόπολης είμαστε. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, για πάμε. Αγάλη, αγάλη. Φίλες και φίλοι, να ακούσουμε και την Σμαράγδα. Θα διαβάσουμε μετά τα μηνύματα. Έτσι, και παιδιά, όχι, οι φίλοι του Ολυμπιακού εννοείται ότι θα πανηγυρίσουν. Είναι πολύ μεγάλη η μαγιά που έκανα χθες με την Μίλαν. Διαφωνώ με το ύφος κάποιον, έτσι. Είναι μεγάλη η μαγιά που έκανα χθες η Μίλαν. Αν το κάναμε εμείς, θα ουρλιάζαμε επίσης, έτσι. Λοιπόν, πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Σμαράγδα Μπασάκου και στο καπάκι επιστρέφουμε. Τον Τάκη Ζαχαράτο που είναι εδώ από την προηγούμενη εβδομάδα, από τις 7 του Δεκέμβρη, με ένα καταπληκτικό ολοκένουργιο σόου που τα έχει όλα στο Βεργίνα Θέατρο, χορό, τραγούδι, γέλιο. Μιλάμε για υπερπαραγωγή με πλούσια σκηνικά, πολλούς χορευτές, τα πάντα όλα. Και όσοι ενδιαφέρεστε, θα βρείτε εισιτήρια στο καζίνο, σε καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Οι παραστάσεις θα παίζουν κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Δεύτερη ωρίτσα, rap and cool εδώ μαζί σας, με κύριο Διτσιράπη σήμερα. Και βέβαια να τα πούμε όλα. Ο ΠΑΟΚ, γιατί χθες λέγαμε τα αρνητικά της ΑΕΚ με τους 0 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ έκανε 0 στα 3 συνέδρα του στους ομίλους του Europa League. Τι θέλετε την Ευρώπη? Έλατε, αφού του άλλου αυτό λες. Τι θες, πάρ το πρωτάθλημα που σου λείπει. Πάρ το πρωτάθλημα. Πάρ το κύπελο. Πάρ τη Λαμία και τη Λιβαδιά. Τι το θες, τα ευρωπαϊκά τα μάτς. Άστα τα ευρωπαϊκά τα μάτς. Άστα να ησυχάσω. Τα θέλει ο Ολυμπιακός φέτος, γιατί βλέπει ότι δεν μπαίνει πρωτάθλημα. Το Ολυμπιακός τα θέλει τώρα. Ο Ολυμπιακός τώρα. Βρε, οξυγόνο ήταν χθες η νίκη του Ολυμπιακού. Χάνει το πρωτάθλημα από αυτό το πάω τώρα. Είναι. Καλά, εντάξει, ο Ολυμπιακός γιατί προσβολή είναι. Τώρα με ένα μάτς την εβδομάδα πάω, κάτσε να δει προσβολή. Θα ακόμαστε Δευτέρε και θα βάζω πονάνε θα βάζω. Τι πονάνε θα βάζει. Ένα μάτς την εβδομάδα. Αυτό ήθελε ο Λουτσέσκο. Τελείωσε. Όσο με βάλατε το κεφάλι στον τοίχο και μου λέτε πάρε το πρωτάθλημα ή φεύγεις. Ο Λουτσέσκου, ναι. Ο Λουτσέσκου θέλει κάτι βουρδουλιές να πούμε. Βουρδουλιές. Θέλει κάτι βουρδουλιές ο Λουτσέσκου. Ναι. Μου το κάνατε Βάισβάιλερ εσείς. Βάισβάιλερ. Ναι, το κάνατε Βάισβάιλερ το Λουτσέσκου. Η γύμνια του ΠΑΟΚ φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Άντε πάλι. Η γύμνια του ΠΑΟΚ φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Λουτσέσκου φάνηκε ότι προπονητής δεν είναι στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν στο είχε Βιερίνια Πέλκα. Το ξαναλέω. Ναι. Είναι οι δύο παίχτες που κάνουν αυτή τη δουλειά που έλειπε. Φάνηκε από τη μέση και μπροστά πόσο αδούλευτος είναι ο ΠΑΟΚ σε τακτικό επίπεδο. Δεν θα το ξαναπώ. Εμένα ξέρεις τι φάνηκε η γύμνια του. Φάνηκε ότι αυτοσχεδιάζει. Ναι. Αυτοσχεδιάζει ο ποδοσφαιριστής του και δεν έχει δουλέψει. Ναι. Ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, επιθετικά είναι πολύ πιο δουλεμένος. Ναι. Τεράστια δουλειά από τον προπονητή του πάνω στο επιθετικό κομμάτι. Δεν υπάρχει δηλαδή σύγκριση το πώς κατεβάζει. Μήπως παίζουν ρόλο και τα εργαλεία που έχει στα χαφ ο Ολυμπιακός για τι να έχει αυτή την ανάπτυξη. Τι εργαλεία, ναι, φυσικά καλύτερα εργαλεία. Ναι, αυτό λέω, στα χαφ, γι' αυτό σου λέω. Στη δημιουργία. Στις μεγάλες περιοχές, έτσι όπως μπαίνει μια ομάδα, έτσι όπως μπαίνει άλλη ομάδα, δηλαδή τη μια ομάδα τη βλέπεις ότι δουλεύει. Και την άλλη την ομάδα τη βλέπεις ότι αυτοσχεδιάζει. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι. Τώρα, αν ο Ζαμπά τα χώνει και ο Φετβατζίδης τα χάνει, αυτό είναι στο ατομικό επίπεδο. Καλά, ούτε ο Ζαμπά τα χώνει. Ναι. Δεν τα χώνει. Δεν τα χώνει. Οι άλλοι τα χάνουν σίγουρα πάντως. Ούτε ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός θες ο οποίος έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Αλλά. Με 10 παίκτες έπαιζε ο Ολυμπιακός. Ναι, χωρίς σεντερφόρ. Χωρίς σεντερφόρ. Χωρίς σεντερφόρ. Πάλι τα γκολ του. Η πίσω γραμμή τα έβαλε. Ναι. Η Καραμπόλο πήρε ύψος και έγινε τον γκολ. Έτσι. Η πίσω γραμμή πάλι ο Σισε. Πάλι τα γκολ του δεν ήρθαν πρώτα. Ποιο σούταρε όμως για να μπει. Ο Γιγέρμε. Ο Γιγέρμε στα χαφ δεν παίζει. Ακριβώς. Ο Κάνιες μπορεί να σουτάρει ένα σούτ έκανε. Έβαλε ένα με τη Βασίλη.
φίλε. Καλά και ο Γιγέρμα δεν τα βάζει γκολ. Χθες ήταν να γίνει γιατί ο Ολυμπιακός είχε το κάρμα. Εντάξει. Ο Ολυμπιακός ο οποίος θα πάρει και 10 εκατομμύρια, 500 χιλιάρικα έδωσε πριν ο Μαρινάκης. Καλά έκανε. Έκανε δηλώσει, είπε φτιάχνουμε την ομάδα του μέλλοντος. Ευρώπη θέλουμε. Αυτή η νίκη που δεν θα κάνει μεταγραφές. Θα είναι ας πούμε και στο χρονικό σημείο που γίνεται, δηλαδή μέσα στο Δεκέμβριο. Όχι, ναι. Εδώ έχω τώρα ημερομηνίες, γίνονται στο Φλεβάριο. Ναι. Φλεβάρι τα μάτς. Ναι, ναι. Το πρώτο μάτς, το ευρωπαϊκό, το οποίο θα μάθουμε τη Δευτέρα γίνεται η κλήρωση. Στην Τούμπα θα παίξει. Γίνεται στην Τούμπα. Πριν το, έχει Τούμπα ευρωπαϊκό μάτς, ΑΕΚ ευρωπαϊκό μάτς. Ναι. Δηλαδή σκύλα και χάρδι μαζί. Και χώνει και δύο μάτς ευρωπαϊκά με ομάδα πολύ ψηλού επίπεδου, θέλοντας και μη, γιατί ο Ολυμπιακός είναι δεύτερος και θα παίξει με πολύ βαριά χαρτιά, ρε παιδί μου. Δεν πάρα πολύ δηλαδή μπορεί να παίξει με κάποια Μπενφίκα πάλι, ας πούμε. Λέω τώρα ένα όνομα δεικτικά. Έτσι, μπορεί να παίξει με ποιο άλλο. Νάπολη μπορεί να παίξει. Εντάξει. Ναι. Θα κάνουν ένα ταξίδι και αυτοί θα τους πάω ξύδες. Εντάξει. Θα κάνουν ένα ταξίδι. Ναι, αλλά έχουν δικαίωμα στη χαρά σήμερα. Εννοείται. Ναι. Έκανα μεγάλη πρόκριση, ήθελα και σκορ. Ας πάνε και στους 8. Δεύτερη που θα βγουν στο πρωτάθλημα για τρίτη. Αυτό θα είναι το σημαντικό. Λες θα τους περάσει ο Ατρόμητος. Γιατί να τους περάσει. Ναι. Σοβαρός, ένα μάζ την εβδομάδα, ο Κάρα τα διαβάζει όλα τέλεια. Να τους περάσει. Να βγουν τρίτη. Ναι. Και εσύ να έχεις αντιπολίτευση, να πούμε ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει ξέρω εγώ τη Χρυσή Αυγή. Πάλι ΣΥΡΙΖΑ. Πάλι σήμερα θα πάμε τελικά τι θα κάνουμε. Έρχεται εδώ 7.30 ώρα, θα κλείσω όλη η πόλη στο κέντρο, θα γίνει ένας χαμούλης, να δούμε τι θα μας πει ο Αλέξης, ο φίλος μας. Τι θα μας πει ο Αλέξης. Λεφτά θα μοιράσει. Θα μοιράζει λεφτά. Αμέ. Άντε ρε, άμα να πάμε όλοι εκεί. Άμα να μοιράζει, κάνει γιάγμα, αμέλες, ε. Άμα να μοιράζει λεφτά, σταματήσω εγώ την εκπομπή 7 και 4 το απόγευμα, κατέβω κάτω, πάρω κανένα 100 ευρώ. Δεν υπάρχει πολιτικός στην Ελλάδα, στον κόσμο, που να περάσει τόσα σκληρά μέτρα οικονομικά και στην κοινωνία την ελληνική, πλην του Τσίπρα. Τον χρησιμοποιήσανε οι έξω, το συγκεκριμένο που έχει αυτό το προφίλ, για να κοιμήσουν όλους εσάς τους λακαμάδες. Ναι, οι οποίοι, εσύ πούμε, είπαμε είσαι κάτοικος γης. Κάτοικος γης. Εντάξει, ναι. Τι να κοιμηθώ, εγώ κάτοικος Αφροδίτης δηλώνω από σήμερα. Εγώ γνωρίζω έτσι, ότι κάτοικος Πλούτονα. Μόνον με αυτόν τον πρωθυπουργό θα μπορούσαν να περάσουν αυτά τα μέτρα. Δηλαδή, ο αριστερός πρωθυπουργός, ο μαρξιστής, πέρασε τα μέτρα του δυτικού κόσμου, τα σκληρά στον Έλληνα, χωρίς να ανοίξει μύτη. Ναι. Και ήρθε στην πόλη του. Και σήμερα δεν έδωσε και τίποτα. Στην πόλη του. Ήρθε στην πόλη του. Γιατί σήμερα το λες ότι ήρθε στην πόλη του ΠΑΟΚ. Στην πόλη του Τσίπρα. Καλά, και κάτω στην Αθήνα, στην πόλη του Παναθηναϊκού. Αφού έχει δηλώσει Παναθηναϊκό στη μέση και κάτω, τη μέση και πάνω, ΠΑΟΚ. Μια χαρά το έφερε. Κανένας Παναθηναϊκός δεν θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ για την ομάδα του. ΠΑΟΚ θα το ψηφίσει. Και εξής θα το ψηφίσει όμως. Δεν το ξέρω αυτό. Πώς θα το ψηφίσει, μια χαρά του. Σηκώνεται, ορθώνεται για σοφιά, ξεχάσαμε τα κουλούρια. Τα 0-0 βγήκε και ο Big Bad Wolf. Θες και Ευρώπη. Βρε πάρε κανένα βαθμό, βρε Big Bad Wolf. Μας πουλούσε και τρέλα το πρωί. Ποιος? Ο Άκης το πρωί. Ποιος Άκης? Ο Διαλυνός από το Ζου. Τι έκανε ο Ζου? Εφού είναι φολάκ, δεν τον τι έκανε. Δεν ξέρω τι είναι φολάκ ο Ζου. Ναι. Δεν ξέρω αν μας πηδάει στην ακροματικότητα. Α, τι να κάνω, μουσικούλα φίλε. Θέλω γλυκά αγόρια πρέπει να γίνουμε. Ναι, λοιπόν, ναι. Μηνύματα. Λοιπόν, πες τον Κωστή ότι τόσα χρόνια λέει. Ναι. Ποια Ευρώπη. Καλύτερα να μην κουράζεται λέει για το μάτς. Λέει να είναι έτοιμος για το πρωτάθλημα. Και τώρα λέει κάνει κριτική την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Έχω και το πιο ρόστερ. Το κομπότι να κερδίσω και δεν με νοιάζει τίποτα. Γιατί γιουχάρατε χθες την ομάδα? Γιατί ήταν πολύ κακός ο ΠΑΟΚ. Γιατί τη γιουχάρατε? Πήγαν 15.000 για να δουν αυτό το έκτρωμα. Πόσο άμπαλοι είναι οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Πήγαν 15.000 να δουν αυτό το έκτρωμα χθες. Αντί να προβληματιστούν με το δεύτερο ημίχρονο, προβληματίστηκαν με το πρώτο. Είχα ξαναπεί ότι θα ήθελα να δουλέψει στην ανάπαυλα των γιορτών ο Λουτσέσκου το 4-4-2 με κορυφή Πρίγιο Ακπομ και Ρόβο πίσω Πέλκα. Μαουρίσιο Βέρμπλουμ στις πλευρές Λιμνιό Ζαμπά. Να τρέχουν και να συγκλίνουν και να βοηθάνε το κέντρο. Ναι. Ποιος θα παίξει στη βάση του ρόμβου δηλαδή? Ο Βερμπλουμ. Ο Βερμπλουμ. Ναι. Ξέρεις πως θα μπαίνουν. Θα φάει κόκκινες λες, ε. Ξέρεις πως θα μπαίνουν κάθετα οι αντίπαλοι. Σαν τα κουνούπια σε χαλάστρα έτσι. Ναι. Εκεί πως είναι τη μεσύβρια το κουνουποχώρι να πούμε. Ναι. Εκεί τα κουνούπια είναι σαν στούκας να πούμε. Στούκας έχουν. Έτσι θα μπαίνουν πέσω που θέλει και ρόμβο. Καλά με μικρές ομάδες μπορεί και να το παίξει. Στη δεξιά πλευρά του ρόμβου ποιο θα βάλει, το Μαουρίσιο? Όχι. Ποιον? Α, το Μαουρίσιο θα βάλει. Το Μαουρίσιο. Μπορεί να πλευροκοπήσει ο Μαουρίσιο. Ναι, το Μαουρίσιο θα βάλει. Και το Βέρμπλουμ, ξέρεις πως θα φεύγουν οι αντίπαλοι. Η Λαμία θα φαίνεται Μπαρτσελόνα. 4-4-2. Ναι. Ψηλά τον Μπέλκα, κορυφή δεν Μαουρίσιο. Δεν μπορείτε να παίξετε 4-4-2 με αυτό το υλικό. Με δυστυχώς. Μόνο στην ευθεία μπορεί να παίξει. Δυστυχώς για τον ΑΚΠΟΠ. Δυστυχώς για τον ΑΚΠΟΠ είναι έτσι δομημένος ο ΠΑΟΚ. Στο πίσω στο ρόβο Μαουρίσιο ή Βέρμπλουμ στις πλευρές Λιμνιό Ζαμπά. Για να μην τον αδικήσω το φίλο. Λιμνιό Ζαμπά, ε. Ναι. Άμα βάλει Μαουρίσιο στο συνάμυνα που σας κάνει να παίζει τον κόφτη, θα έχουμε θέμα. Θα παίζει με μισό χάφο πάνω. Ναι, θα παίζει με μισό χάφο. Θα έχουμε θέμα. Από πού το πήρε το δίπλωμα? Από την Οξφόρδη το πήρε ή που έστειλε το μήνυμα? Θε με μισό χάφο. Εδώ ΠΑΟΚ παίζει με τρία χάφο και τον τρυπάνε στο κέντρο. Με μισό θα παίξει ρε Χαϊβάνι. Μόνο στην Τούμπα με μάτ που πρέπει να φορτώσει να. Ούτε τον εργοτέλη παίρνει.
παίρνει με αυτό. Έλα ρε Κωνσταντίνε. Ναι, πάνε στον Εργοτέλ να παίξει έτσι. Ναι. Θα μπαίνουν αυτοί εδώ οι μαύροι αραπακλάδε, να πούμε. Ναι. Πώ μπαίνανε οι Τούρκοι. Ο Ιατρόπουλο, ναι. Πώ το λέμε, ο Ιατρίδη. Ο Ιατρίδη. Ναι. Ο Ιατρόπουλο, ναι. Και ο Ιατρίδη. Ναι. Καλημέρα, λέει, μεγάλη πίκρα χθε. Αλλά τι να κάνουμε, double τώρα για να είμαστε καλά. Ο Ολυμπιακός λέει χθες έκανε γύρω του θριάβου επειδή προκρίθηκε στους 32. Λέει το έχουμε κάνει πόσες φορές. Μαζέψε βαθμούς στην Ευρώπη. Ρε παιδιά, στη ζωή, στη ζωή το θέατρο και το ποδόσφαιρο είναι και το έργο που βλέπεις. Δηλαδή, χθες ο παδός του Ολυμπιακού χάρηκε την ομάδα του. Και καλά έκανε. Ωραία, ο Παοξής, πολύ καλά έκανε. Ο Παοξής δεν τη χάρηκε την ομάδα του. Εμένα με πήρε ο Σλαμάζε προχθές. Mm-hmm. Πάμε σε ένα έργο, λέει. Ναι. Πήγα σε ένα έργο. Αυτό που είδες εκεί που είπες, ναι. 3 ευρώ, 4 πόσο. 4 ευρώ, 4 ευρώ στο λιμάνι, να πούμε κτλ. Ένα έργο ασπρόμαυρο του 66, πιάσει και η ψυχή μου. Ήθελα ψυχολόγο να πάω. Yeah. Ναι. Σε αδερφή μου. Αδερφή σου. Κανονίσουμε μια κούτρα επίσκεψη, κάτι θα κάνουμε. Πήρε το ύφος, το ύφος το... Σε αδερφή μου, ρε φίλε. Έφτασε ομοιοπαθητικό φάρμακο. Ναι, δεν αυτή η απάτη ομοιοπαθητική, ρε φίλε. Καλημέρα, βουνά. Ναι, ναι. Για σήμερα δίνει 1-0 στοίχημα. Ναι. Να βγει ο Νικόλας ο Κωνσταντιανός πρώτος. Δυστυχώς πολύ κακό το πρώτο ημίχρονο. Ανοιχτήκαμε πολύ γρήγορα με αποτέλεσμα να την πατήσουμε και να φάμε 3 πριν τελειώσει το ημίχρονο. Γιατί ανεβήκατε τόσο ψηλά στο πρώτο ημίχρονο, ποιος ήταν ο λόγος? Ένα γκολ δεν θέλατε? Μία νίκη, ένα γκολ δεν θέλατε? Γιατί βγήκατε τόσο απάνω? Γιατί βγαίνα 3-2 στις αντεπιθέσεις αυτή? Δεν βγαίνα 3-2, δεν γυρούσα κάποιοι καλά σύνορα τους. Ναι, ναι, σε μένα. Ναι, γιατί δεν γυρνούσαν καλά σύνορα? Αυτό είναι ένα θέμα. Και είχαμε το αστείο πέναλτι στο 42, γίνεται το 0-2. Μετά βγήκανε για 3 λεπτά. Μπα και μειώσουν το κάνουν ένα τέτοιο. Πολύ κακό ποδόσφαιρο. Εσύ το περνά στο πρώτο ημίχρονο. Εγώ δεν το περνάω. Ναι. Γιατί επειδή τον πάω το μεταδίδουμε, το περιγράφουμε 10 χρόνια τώρα, έτσι. Ναι, ναι. Δεν έχω δει χειρότερο πρώτο ημίχρονο. Ναι. Πολύ κακός, ναι. Άθλιος, δηλαδή ελεηνός. Πώς εγώ το δεν πάρω. Έχω δει ομάδα να παίρνει πρωτάθλημα, ναι. Με το να αυτοσχεδιάζουν επιθετικά οι παίκτες μόνοι τους. Ναι. Δεν έχω δει. Έχω δει ομάδες με διαιτησίες. Έχω δει. Τον Μπάουκ, με φιλικά, αλλά αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα να έχω καλό υλικό και να είναι επιθετικά αδούλευτο. Να μην υπάρχει μια κίνηση. Ένα-ένα-δύο. Ένα. Τίποτα. Φόρτωμα. Πλευροκόπηση και φόρτωμα. Χαιρετίζουμε τους δικηγόρους μας. Ακούσα δικαστήρια τώρα. Είναι εκεί μαζεμένοι και χαιρετίζουμε, λέει, ραπ και κουλ τα παιδιά. Μπράβο. Να είναι καλά, καλές δουλίτσες. Να παίρνουν πελάτες που να έχουν λεφτά. Και μια που μιλούσαμε, ναι, για δικαστήρια, να κάνουμε μια γρήγορη, ναι, βόλτα. Ελεύθερος σήμερα ο Λιχάρδος, λέει, αν δώσει 200.000 ευρώ. Αμένα ο Κούγιας και ο αυτός μου είπαν, αν έχεις 500.000 ευρώ δεν πας φυλακή. Τίποτα, τα καθαρίζει όλα. Ο αυτός, πώς το λένε, ο Λικουρέζος. Ο Λικουρέζος. Ελεύθερος, λέει, θα βεθεί ο Λιχάρδος, έτσι μια γρηγοράδα με πιάσαμε δικαστήρια. 200.000 ευρώ, Κωνσταντίνε, τάχεις. Δεν μπαίνεις. Ναι. Απλά είναι τα πράγματα. 500. Εδώ λέει για 200, λέει τώρα. Είναι το... και άλλα που δεν τα γράφουν. Ναι, είναι και άλλα που, δεν τα γράφουν. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Στην Ελλάδα, όποιος έχει λεφτά και φόρο να κάνει, δεν πάει φυλακή. Και λες, όχι. Θα πάει φυλακή. Ναι, απλά και... θα βγει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι προβλέπετε. Θα πάει ψυχιατρίο. Α, λες να το στείλουν σε ψυχιατρία. Έχω ψυχολογικά J5 ιστορίες. Μα μου δεν μπορώ, δεν αντέχω. Θα κάνεις φυλακή, αλλά δεν θα κάνεις αυτό που προβλέπετε. Δεν κάνεις τίποτα. Έλα, ρε Κωνσταντίνε τώρα. Α, ρώτα τους δικηγόρους. Τι να τους ρωτήσω τώρα τους δικηγόρους. Με μισό εκατομμύριο δεν πάει φυλακή κανένας. Πάντως. Ποιος πήγε φυλακή? Με μισό εκατομμύριο? Ναι, ποιος πήγε. Το Κατζόπουλο θέλανε να τον εξοντώσει πολιτικά. Α, λες, εκεί θα πήγαινα τώρα, ναι. Στον Τσοκατζόπουλο, ναι, έκανε φυλακή. Ο άνθρωπος είναι. Πού είναι ο Τσοκατζόπουλος τώρα? Τώρα βγήκε, εντάξει. Πόσο έκατσε φυλακή? Βγήκε, παραπονιέται, δεν το φτάνει σύνταξη. Πόσο έκατσε φυλακή? Δεν έχεις κανένα χρόνο, 1,5 χρόνο φυλακή. Ναι, άμα ήταν φάγω τόσα λεφτά, κάτσω και 2 χρόνια. Θα σου βάλω και τον μπόκο λόγο. Φίλε, το μόνο πράγμα που φοβάμαι ζωή. Τι φοβάσαι? Αυτό. Δεν μπορώ να διανοηθώ, θα είμαι κλεισμένο σε ένα χώρο. Γιατί? Ψυχοπλάκο, θα καταρρεύσω. Ναι. Το χειρότερό μου. Βάλε με ένα σκάβο στα χιόνια. Ως τιμωρία. Όχι αυτό, δεν το μπορώ. Κάτι ψηλά. Θα σε βάλω σε καλό. Σε καλό, θα έχω και φιλμ, ναι, θα έχω και. Τώρα αυτό ο Αλβανός, ναι, που σκότωσε. Θα παίζουμε και στίγμα. Αυτό, ναι, το κοριτσάκι. Ναι, ναι. Το σκότωσε ο Αλβανός και ένας πλούσιος που έχει στη Ρόδο. Αυτό στη Ρόδο τον πήγα σε άλλη φυλακή. Καλή. Τον ένα τον πήγαν στην καλή, ναι, τον άλλο στην κακή και είχε τα τράμα. Ναι. Ο Αλβανός μπορεί να την γλιτώσει. Τώρα του βάλανε και του δύο μαζί όμως. Περίμενε. Θα του φάει ο θείος της κοπέλας. Τον είδε, ναι, το θείο της κοπέλας. Όχι. Καλύτερα μην τον δει. Τι τσετσένος, τι. Άσβερκος. Άντρακλας. Όταν λέω άντρακλας, λέω άντρακλας. Άντρακλας. Πήγε άλλη η κακορίζικη η Στεφανίδου να τον πάρει συνέντευξη. Λέω, κάτσε εδώ, μωρή. Α, το είδες, θα βλέπεις, ναι, και αυτά. Προλαβαίνεις. Είδες τα τζούμπρου, ναι, Στεφανίδου. Ναι, ναι. Αυτή... Τη βρεις, την κάνεις να τη βλέπεις, ε. Όχι, σε ένα στιγμιότυπο. Στα πεταχτά. Κάθαρμα. Κάθαρμα μεγάλο η Στεφανίδου. Δεν κουστάρω να τη βλέπω. Λοιπόν. Πρόσεξε να δεις. Και είδα αυτόν τον άντρακλα, το θείο της κοπέλας. Και εγώ τους θέλω έξω, λέει, εγώ θα τους φάω. Το παιδί. Α, το είπε έτσι. Φάω, λέει, και τους δυο. Το είπε ο σκύλος έτσι, τους θέλω έξω, τους θέλω θα μέσα. Θα τους φάει αυτός. Πλάκα με κάνει. Και να σου πω κάτι. Μόλις τους φάει, θα πάω εγώ, έχουμε πλακάτι έξω από το δικαστήριο και θα τους στηρίξεις. Ναι.
Θα είσαι ο φαν του. Όπως θα στηρίζει, θα στήριζα άμα ήταν στην Ελλάδα. Θα στήριζα αυτή τη δασκάλα που είπε στα παιδιά την αλήθεια ότι η Βασίλη είναι. Βασίλη, εδώ είναι, διαφωνώ. Είναι απάτη. Διαφωνώ. Wow. Δεν παίζει με την παιδική ψυχούλα, άσο να το καταλάβει μόνο του στα 8, στα 9, στα 7, όποτε το καταλάβει ο καθένα. Το ότι όταν γεννιέσαι από την αρχή σε πουλά παραμύθι. Ναι, αυτό είναι καλό παραμύθι όμως, είναι γλυκό παραμύθι. Δεν υπάρχει. Και το χρηματιστήριο ήταν καλό παραμύθι. Όχι, το άκου να σου πω. Το χρηματιστήριο έχει να κάνει με όριμου μεγάλου άνδρε. Δεν έχει να κάνει με παιδάκια, με ψυχούλε. Το χρηματιστήριο έχει να κάνει με έναν άντρα που είναι 25-35. Καλά να πάθει που τρώει το παραμύθι. Η ψυχούλα του παιδιού, άμα το φέρεσαι καλά, τη ζεστασία. Και καλά θα το φερθεί. Αν του λε λακαμίε τώρα για τον Άι Βασίλη. Δεν είναι λακαμία, είναι κάτι πολύ όμορφο στο μυαλουδάκι του. Όποτε το καταλάβει, α το καταλάβει. Τι λες, ναι. Και το είπε και τι προάλλε με το χρηματιστήριο. Ναι. Το χρηματιστήριο, φίλε, είσαι όριμο άντρα. Άμα, άμα τρώ τον παπά, εσύ δεν θα σε κάνω. Όταν σε εκπαιδεύουν να σου λένε παραμύθια από δύο χρόνια. Δεν σε εκπαιδεύει κανένα. Ακούδε το ρίσκο, σε εκπαιδεύουν. Όχι. Έχει το καλό σπαντούρι, ο χοντρούρι με το μουσί. Όχι. Θα έρθει να σε γαϊδέψει εκεί. Και γιατί να σε γαϊδέψει, το δώρο αφήνει και φεύγει την ώρα που κοιμάσαι. Ναι. Όμορφα πράγματα. Θα έρθει μετά στα 14 κάνα παππούλη. Ναι. Άμα ο μπαμπά λείπει, η μάνα ξέρω εγώ δουλεύει. Εμεί τον ψυχέ και τον μπερδεύει τώρα. Είναι άλλο που τον παράδειγμα. Στα περνάνε ωραία τα παραμύθια. Οι Αμερικανιέ αυτέ. Και Αμερικανιά. Ο Βασίλη είναι Αμερικανιά. Αμερικανιά είναι. Δεν είναι Αμερικανιά. Ο Αμερικανιά είναι. Ο Άι Βασίλη εδώ τραπεζούντα ιστορίε. Άστον είναι τι Αμερικανιά. Πράσε το κανονικό του Άι Βασίλη. Εδώ τον Άι Βασίλη που φτιάξαν τη Coca-Cola αυτή. Τα παιδάκια έχουν άλλο διαφορετικό κόσμο. Μην τους μπλέξεις με τους μεγάλους. Ναι. Αυτό θέλω να σου πω. Τα παιδάκια είναι παιδάκια. Ναι. Έχουν πλάσει πράγματα στο μυαλό τους. Όμορφα το πει στο παιδάκι. Ναι. Αν ο μπαμπάς έχει. Βρε, εγώ κάνω αγώνα. Ο Αχιλλέας είναι 5,5-6 χρονών. Μην ακούσει τίποτα αφού το έχει και χαίρεται. Γιατί του στερίζουν την τεχνική. Δεν υπάρχει Άι Βασίλης. Βρε, αυτό θα το καταλάβει. Στα 8 του 9 και θα πει. Α, δεν υπάρχει, τελείωσε. Σοβαρά μιλάει. Μόνο σα το καταλάβει. Πάει μετά. Τι πάει. Μετά θα γίνει σαν τον κόκκινο και θα πιστεύει ότι θα αλλάξει τον κόσμο. Τι πράγμα. Δοκιμωτισμό μετά. Δοκιμωτισμό. Λοιπόν, για πάμε λίγο στο Ολυμπιακό. Ο κόκκινο έχει τον γουρουνισμό. Μια χαρά ο Γκρεγκουάρ. Χθες έδωσε ένα τρίο μπάτε μπόρσο ο σκύλος. Έδωσε το θέλω του. Το θέλω του έδωσε. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, βγήκε το θέλω του. Έδωσε το θέλω του. Βγήκε το. Σου λέει οι άλλοι θα κορνάρουν τον Μάιο να κορνάρουν και τώρα τα Χριστούγεννα. Ναι. Πάει πολύ. Ναι. Πάει πολύ. Πάει πολύ. Λοιπόν, κουλ, ρώτα λίγο λέει το Ράπλε. Πώς το βλέπει το μάτς με το Λεβαδιακό. Το φοβάται λέει ο Κωνσταντίνος. Τη Δευτέρα. Χωρίς Βιερίνια λέει και Πέλκα να απουσιάσουν. Είναι πολύ κομβική και οι δύο. Τόσκα και ποιο θα παίξει δεκάρι εκεί. Έχω το Μπίσεσβαρ. Να σου πω κάτι. Ναι. Αν έχετε ομάδα και την πιστεύετε. Ο οποίο Μπίσεσβαρ δεν ξέρω αν το είδε. Δεν παίζει τελευταία. Στάσου. Ναι. Αν έχετε ομάδα και την πιστεύετε στη Λεβαδιά. Ναι, ναι. Θα πάτε να παίξετε 4-4-2. Με Τσούμπα, όπως... Ακπομ και με Πρίγιοβιτς μέσα. Όλοι. Θα παίξει με τον Πρίγιοβιτς, με τον Ακπομ. Ναι. Με τον Ζάμπα. Το Λιμιό. Το Λιμιό, ποιο θες βάλει να βάλει. Το Λιμιό θα βάλω γιατί άμα παίξω 4-4-2 πρέπει να γυρίζουν. Και βάλε, και βάλε δύο χαφ. Το Βέρμπλουμ που ξεκουράστηκε και το Μαωρίσιο. Και το Μαωρίσιο. Ναι. Εάν δεν μπορεί να κερδίσει τη Λεβαδιά με αυτό το 4-4-2, δηλαδή κάποια μάτς οφείλει να παίξει 4-4-2. Ναι. Αν σου βάλει εκεί τον Ελκαντουρί για να μαρκάρει πιο πολύ κτλ., ξέρει τι θα σου πει. Δεν έχουμε ομάδα για να χτυπήσουμε ούτε το Λεβαδιακό με 4-4-2. Ναι. Ο Ακπομπ είναι παιχταράς. Μεγάλος παίχτης. Εντάξει. Πρέπει να πάρει χρόνο οι παραπάνω. Συνθήκες, οι συνθήκες που είναι έτσι ο ΠΑΟΚ δομημένος τους στερούνε και εμάς μας στερούνε ένα παίκτη ο οποίος έχει. Ωραίες ποδοσφαιρικές στιγμές. Είδες κάποια στιγμή χθες στο δεύτερο μήχρονο. 2-3 φορές πήρε μπάλα. Πώς αφήνει δύο παίχτες πίσω του σε κλειστό χώρο. Το νέα τον ακουμπάει λίγο τον πετάει κάτω και τον βγάζει πριν. Είναι υπέργος. Έχετε μπροστά τέτοιους παιχταράδες τους οποίους δεν μπορείτε να βάλετε μαζί γιατί πίσω οι βαλούτες που έχετε. Οι βαλούτες που έχετε δεν μπορούν να χτίσουν για να μπορέσουν αυτοί μπροστά να δημιουργήσουν καταστάσεις. Ένας παίξα χάφρι λοιπόν φίλε, αυτός λείπει. Πάρ' τον τώρα από Γενάρη και τέλει ιστορία. Είστε τόσο άμπαλοι εκεί στον ΠΑΟΚ που έχετε τέτοιους παιχταράδες μπροστά που έχουν εκτέλεση, ταχύτητα, σωματικά προσόντα ένας με έναν και η πίσω γραμμή δεν μπορεί να βγάλει σε αυτούς στοιχεία γιατί έρχονται σε ρόλους παραπάνω από ό,τι πρέπει αυτοί οι μπροστά και χάνουν δυνάμεις, χάνουν φαιά ουσία, χάνουν ταχύτητα, χάνουν χίλια δυο. Απαράδεκτο να έχεις ένα παίκτη σαν τον Ακπομ και, τον και αφήνεις, να μην το βάζεις τόσο... και να τον αφήνεις έξω ενώ μπορείς και να τον βάλεις μέσα και να πάρεις και να τον πουλήσεις 5-10 φορές απάνω και αυτό και το Ζαμπά. Δεν έχετε. Λοιπόν, είστε άξιοι της μοίρας σας και δεν μας παρουσιάζετε και εμάς τους ουδέτερους ένα θέαμα που έχει το υλικό ο ΠΑΟΚ να το παρουσιάσει. Και εδώ δέχομαι. Εδώ είμαι μαζί σου αυτό το κομμάτι. Εδώ μαζί σου το ξεφώνητο που κάνεις. Ο οποίος αυτούς τους ποδοσφαιριστές δεν μπορεί να δώσει ένα θέαμα και μια ταχύτητα στον ΠΑΟΚ. Ναι. Απαράδεκτο. Παίζει ρόλο και προπονητής ο οποίος στην τακτική επάνω την επιθετική με άριστα το 10 παίρνει 0. Ναι. 0. Δεν εξάρθει ο ΠΑΟΚ.
να ξυχτώ πίσω, να κρατήσω το 0 και αν βγω μπροστά 4 φορές. Εδώ έχει τον ΠΑΟΚ, είναι πολυβόλο ΠΑΟΚ, έχει εκατομμύρια ο ΠΑΟΚ, έχει κόσμο ο ΠΑΟΚ. Έχει ιστορία ΠΑΟΚ, δεν είναι Ξάνθιο ΠΑΟΚ. Το κατάλαβε στο ημίχρονο, έχω την εντύπωση ο Λουτσέσκου. Γιατί το ξαναλέω, άλλο τι κάνει στο πρωτάθλημα και άλλο τι κάνει στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη ο ΠΑΟΚ φέτος απέτυχε. Ναι. Παταγωδός. Ήταν καλός μόνο το καλοκαίρι στο Champions League. Θα πρέπει να καταλάβει και ο Λουτσέσκου και όλοι εκεί σαν οργανισμός ότι ο κόσμος δεν έρχεται για να ξοδέψει τα λεφτά του τα καλά. Χθες ξέπωσα πούλμαν ήρθαν από επαρχία. Μπροστά μου έχονται. Ήρθανε. Φυσικά και ήρθανε πούλμαν. Με τέτοια βροχή. Με τέτοια βροχή. Μπράβο. Ξόδεψαν 50% ευρώ για να έρθουν να δουν αυτό το πράγμα. Σωστό. Ναι, ρε φίλε, σεβασμός. Και οι δηλώσεις του Πέλκα ήρθαν να μπαλώσουν τα πάντα όμως. Συγγνώμη, ζητάμε σε αυτούς που ήρθανε. Συγκινηθήκαμε. Τι να πει άλλο. Πει συγγνώμη. Μπορεί να πει τίποτα άλλο. Είναι εκπρόσωπος τύπου, αυγεί ο Κυριάκος να πει συγγνώμη. Αλλά ο Κυριάκος δεν μιλάει. Συγχωρήσαμε, λέει, τον κόσμο και τον πρόεδρο. Ο Γιώργος βγήκε στο Instagram να μιλήσει ο Γιώργος. Ναι. Τι είπε ο Γιώργος. Ντροπή. Ντροπή είπε ο Γιώργος. Ναι, θέλω, λέει, να ξυπνήσω και να μην θυμάμαι, λέει, αυτό το μάτς. Ας πει δύο ουίσκι να πούμε να μην θυμάμαι. Δεν πρέπει να πίνει, πρέπει να είναι αθληταράς. Ναι, ναι, δεν πρέπει να πίνει αυτός. Κάνει προπόνηση. Ο Λουτσέσκου έκανε δηλώσεις, είμαι εγώ υπεύθυνος, είπε. Ναι. Αποδοκιμασίες είχαμε. Μια μέρα. Άρα ο Παοξής δεν είναι βλαχοπαοξής όπως το λες. Εγώ εκεί δεν θα καταλήξω, φίλε. Τι, δεν είσαι βλαχο. Δεν είναι βλαχοπαοξής. Εγώ εκεί θα φανεί τώρα που θα ανοίξετε τις γραμμές. Ναι. Πόσο βλαχοπαοξίδες μπορεί να είστε, να πούμε. Κοίταξε, κριτική θα γίνει στην ομάδα, εννοείται. Ναι. Δεν θα γίνει. Κοίτα. Αλλά δεν θα ισοπεδώσω τα πάντα. Η ερώτησή μου είναι συγκεκριμένη. Δώσε την ερώτηση πριν πάμε στο μάτς ήταν το χειρότερο φέτος του ΠΑΟΚ. Αχ, το χθεσινό ή στο Καραϊσκάκι. Ναι. Γιατί στο Καραϊσκάκι είμαι πανηγύρια. Αφού ήρθε η νίκη, τι να κάνουμε, αφού ήρθε η νίκη, ρε, πολύ μου. Ωραία. Ναι. Εμείς λοιπόν την ομάδα την κριτικάρουμε γενικότερα και βάσει του αποτελέσματος, αλλά και βάσει τη κριτική. Συνολικά. Συνολικά. Και σωστά. Τα δύο μαζί. Λοιπόν, αν θέλετε δώρα, αν θέλετε πολλά μεγάλα απίθανα δώρα, τότε κατεβάστε το My Free to Go App με το Flames to Go. Συγκεντρώνετε Flames με ό,τι και αν κάνετε και τα ξαργυρώνετε μέσα στο ανανεωμένο My Free to Go App για να διεκδικήσετε απίθανα δώρα. Και αυτό το μήνα κυνηγάτε ένα Fiat 500 και ένα ταξίδι στον προορισμό που εσείς θέλετε. Το κυνήγι των Flames όμως δεν σταματά, γιατί κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα και κάθε μήνα μπορείτε να ανακαλύψετε νέα δώρα μέσα από το My Free to Go. Είμαστε ένα λεπτάκι μετά τις 9 με Κωνσταντίνος Βαραγιάννης, ο οποίος το προϊοργίας εδώ τον άκουγα. Πώς το λένε, ο Μαμαλάκης εδώ των Ερτζιανών, έτσι, και του Μετρόπολης, με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, έχοντας την παρέα μας και εσάς, με κουβεντούλα, με κουσκούς, με ποδοσφαιρικές κουβέντες. Καλώς ο Μαμαλάκη. Έσκασε μύτη. Πώς το είπες? I love Batty Borisov. Πάμε! Το κέντρο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων της Velmar του ομίλου Θήτα Βασιλάκη ανακοινώνει την καμπάνια Stock Center Specials που περιλαμβάνει μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ηλικίας από 6 μηνών με πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα με πενταπλή εγγύηση και όφελος ως και 3.000 ευρώ. Ισχύει για όλα τα αυτοκίνητα μέχρι τις 20 του Δεκέμβρη του 2018. Βεβαίως, τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα κάνουν πιο εύκολη την απόκτηση ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου με τις προϋποθέσεις ενός καινούριου με πενταπλή εγγύηση της Velmar σε όλα τα μεταχειρισμένα. Πληροφορίες για τα στόκ των αυτοκινήτων δίνονται αναλυτικά στο www.stockcenter.gr, σε όλα τα σημεία πόλης στην Αθήνα, στην Κρήτη και στη Θεσσαλονίκη, Μαρίνο Αντίπα 10 και στο 1ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουντανιών Θέρμη, τηλέφωνο 2310-474-174. Θέρμη είναι αυτό. Ναι, θα αξίζει να πάω να κάνω μια βολτούλα που και εσύ και εγώ είμαστε στο ψάξιμο. Ναι, να πάρουμε μια ιδέα. Ναι. Ναι. Αξίζει να κάνουμε μια βολτούλα στο παράκι. Να αγοράσουμε. Μια άναγια. Καλά το πάει. Ναι, 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 ναι. Τέλειος είσαι. Ποιο μάτς ήταν χειρότερο, ρε Παοξίδες, ναι, στο Καραϊσκάκι που πανηγυρίζατε σαν τους χαζούς ή το χθεσινό που βρίζατε? Το χθεσινό. Για όχι, μένα. Στο πρώτο μίχρο ήταν άθλιο. Στο Καραϊσκάκι κάνατε το χειρότερο σας παιχνίδι. Χθες κάτι πήγατε να κουνηθείτε στο δεύτερο μίχρο. Παίζαμε 10 ρε Σικοσταντίνε. Παίζαμε 10. Βέβαια άτακτα και χωρίς. Πλάνο λες εσύ. Πλάνο. Ναι, 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 χωρίς, ναι, πλάνο. Με ατομικές ενέργειες, ναι, και τέτοια. Πολύ γρήγορα πριν πάμε στις γραμμές, γιατί δεν το κάναμε και είναι αμέλεια. Πιθανή, ναι, αντίπαλη του Ολυμπιακού, έτσι για να ξέρουμε. Ο Ολυμπιακός ο οποίος θα παίξει αυτά τα δύο παιχνίδια ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Ναι. Έτσι το Φλεβάρι. Ναι. Νάπολη, Βαλένθια, ακούς έτσι. Και εσύ, ναι, και φίλοι. Ναι. Νάπολη, Βαλένθια, Ίντερ, Μπενφίκα, Λεβερκούζεν, Ζάλσμπουργκ, Ζενίτ, Δυναμό Ζάγκρεπ, Άρσεναλ, Βιγιαρεάλ, Άιντρακ Φρανκφούρτης, Γκένκ, Σεβίλη, Δυναμό Κιέβου και Τσέλσι. Είναι κανένα 2-3 καϊνάρια σε αυτή τη 16άδα. Ναι. Δηλαδή, άμα πέσει και με την ανέ. Πού να πάει, ρε, πού να πάει. Ας πάει και πιο μετά. Δεν πειράζει, άσπα, αφού χαμένο το έχει το πρωτάθλημα, ρε φίλε. Πού να πάει, δηλαδή. Το έχει χαμένο. Χθες τελείωσε το πρωτάθλημα και για αυτό. Πού να πάει, ρε. Ναι. Πού να πάει. Να περάσει τη Δυναμό Ζάγκρεπ, γιατί να μην την περάσει. Το Λουκάνικο, το Φετβατζίδη. Δυναμό Κιέβου, να παίξει. Έχει 2-3 ομάδες που του κάθονται μια χαρά. Και πάει πού.
Θα πάει σε 8 αυτό που λέμε, που ξεμονίζουν τόσα χρόνια, ναι. Δεν έκανες κάτι. Και τι έγινε. Δεν θα έγινε, εντάξει. Θα χαρούν λίγο στην Ευρώπη, γιατί φέτος πρωτάθλημα δεν θα έγινε. Χαζοχαρούμενοι θα είναι. Και αυτοί. Τι. Πάντως να πούμε ότι ήταν για μας τα λέμε μόνο. Ναι, μπράβο Κωνσταντίνε μου, μ' αρέσει. Δεν χαζοχαρούμενοι αυτοί. Να μην χαρούν όμως, δε Κωνσταντίνε. Προκρίθηκαν επί της Μίλαν, τι να κάνουμε τώρα. Μεγάλη ήταν μαγιά του, τι να κάνουμε τώρα. Να το σβήσουμε μονοκοτηλιά, ήταν μαγιά, τέλος. Και να του ρωτήσω εγώ τι θέλω να περάσουν τη Μίλαν ή να πάρουν το πρωτάθλημα. Αυτό είναι το ερώτημα. Έλατε ρε κολόγαβρι. Αυτό είναι το ερώτημα. Κολόγαβρι. Αυτό είναι το ερώτημα. Το πρωτάθλημα. Πάνε οι κυρίες, θα τους χαζούν. Ξέρεις, θα σου πούνε, ξέρω εγώ, θα σου πούνε. Το υφάκι. Τι άπονε. Εγώ πάω 44. 44 έχω πάρει εγώ. Αγαπάκια, ένα συν ένα. Αυτό θα σου πούνε. Μεγάλη νίκη πάντως για τον Ολυμπιακό. Έδωσε και πολλούς βαθμούς. Έφτασε η Ελλάδα 13η θέση. Θα είμαστε σίγουρα πάνω από τους Δανούς. Εγώ τα αναφέρω συνολικά. Η Ελλάδα ούτε με ενδιαφέρει ούτε με κάνει κλικ. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα σας. Καλώς τον να. Βρε καλώς τον. Έλα φίλε. Πήρω να βάλω τα πράγματα σε μια σωστή σειρά. Για βάλε να ακούσουμε. Έλα. Γιατί νομίζω ότι δεν ζούμε στην Ελλάδα. Νομίζω ότι κάποιοι δεν έχουν καταλάβει σε ποια χώρα ζούμε. Νομίζω ότι είμαστε στην Αγγλία ή στην Γερμανία. Φίλες, στην Βαλκάνια είμαστε. Και σύμφωνα με έρευνες, στο IQ μας είναι από τα χειρότερα των Ελλήνων. Είμαστε χαμηλά, ε. Ναι, και μας περνάνε και οι Βούλγαροι στο IQ. Ναι, αλλά μα βγάλουμε, βγάζουμε εμείς και μας τους παίρνουν στην NASA, στην Αμερική. Ποια NASA. Έλα, λοιπόν, φίλε, εσύ που θα σώσει την Ελλάδα, πάμε. Παίρνω πολύ σπάνια, θέλω λίγο να μαθήσετε να πω δύο πράγματα. Πάμε, ξεκίνα. Ζω στην Αθήνα, ξέρω τι γίνεται. Σας έχω πει, έχω ξαναπάρει ερωτικός μετανάστης στην Αθήνα. Μάστε. Λοιπόν, το μόνο που μας νοιάζει είναι το πρωτάθλημα. Η Ευρώπη είναι φύρα. Χάσαμε Πιερίνα, χάσαμε Πέλκα για μεθαύριο. Αυτά είναι πολύ σημαντικά που λες. Αυτά με τα λες τώρα μετά τον αποκλεισμό, γιατί πριν κανένα μήνα με ονειρευόσουνα να πούμε Στρασβούργα και Γιβούργα να πούμε. Βλαχοπαοξή να πούμε. Παίξαμε μπαλάρα πέρσι στο δεύτερο γύρο, τι πήραμε, το τρίτο το τέτοιο να μην πούμε. Μη πρωί πρωί. Ναι, ναι, δεν πήραμε. Παίξαμε μπαλάρα το καλοκαίρι. Τι πήραμε, να μην πω τι πήραμε, με τις, για το Champions League. 30 χρόνια μας μπίπτει οι Αθηναίοι. 30 ναι, χρόνια. Ναι. Να κερδίζω χωρίς να παίζω μπάλα καθόλου, με πέναλτι 3 μέτρα έξω από την περιοχή, με 7 μέτρα offside. Μόνο να κερδίζω. Φίλε μου, και καλά τα λες. Βρωμοκοπάς Γαβρίλα. Ήουν αφάτσα, ήουν αράτσα. Γαβρί και παοξίδες. Εξουσία θέλετε, κόμματα θέλετε, διαιτητές θέλετε. Πες το να παοξί. Όταν πάρω κι εγώ 40, τότε να μου τα πεις. Έτσι πες το. Ήουν αφάτσα, ήουν αράτσα. Επόμενος, γεια. Επόμενος, ταχύτητα, ναι. Καλημέρα, λέει το κομμάτι που ξεκινάτε είναι απίθανο. Λέει ποιο είναι. Είναι το χαλί της εκπομπής. Τελείωσε, ορίστε. Έλα εδώ να δεις. Έλα εδώ. Κομματάρα. Περιμένω εγώ να κάνω δουλειά με όλα, όλα γίνονται με δουλειά. Έλα, καλημέρα. Ναι. Βάλ το να παίζει από κάτω. Ναι, ναι, ναι. Έλα, φίλε. Μη χάσει. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλά είμαστε. Καλά, καλά, εσύ τι. Μπράβο. Μα, εσύ. Κάποιοι καλά είναι. Ναι. Δεν μου λες, Νίκο. Μάλιστα, ακούει. Τώρα πάμε για το πρωτάθλημα. Πού τους άλλους πηγαίναμε, τώρα πάμε. Μη μου πεις μετά τρεις εβδομάδες, τώρα πάμε για το κύπελο. Και για το κύπελο πάμε. Όχι, να το πρωτάθλημα να το ξεχάσουμε, μη μου πεις. Πώς θα το ξεχάσεις, έτσι, να το δεις, πώς θα δεν μου λες, ναι. Ήμασταν το πιο εύκολο όμιλο στην Ευρώπη. Απαράδεκτη, η εικόνα ήταν ντροπής και κακός και φέρνουν ευθύνη όλοι. Προπονητές, παίχτες, γιατί συγνώμη, δεν είδαν το Europa League όπως θα έπρεπε. Απαράδεκτη και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Τι να πούμε, να τα αλλάξουμε το τώρα. Το πρωτάθλημα στη Λαμία ήσουν παραδεκτός. Τι εκτός. Παραδεκτός ήσουνα στη Λαμία. Εντάξει, άκουσε με λίγο τώρα. Να πάρεις μεμονωμένα κακά παιχνίδια του ΠΑΟΚ, δεν θα μου πεις κάτι, γιατί κακά παιχνίδια κάνουν όλοι. Συγγνώμη, στο Καραϊσκάκι παραδέχτηκες ότι έπαιξε η ομάδα. Ποιο μας κάνατε καλό φέτος. Με τον Παναθηναϊκό. Ποιο, που ήρθε ο Σαλός ο Δόνης με 4-4-2. Α, προχθές, με τη Λάρισα, έπαιξα καλά. Τι είπες, με ποιον παίξαμε. Τον Παναθηναϊκό. Όσο αξίζει ένας παίκτης του ΠΑΟΚ, δεν μου λες, πες μου λίγο τώρα. Πόσα χρόνια έχεις να δεις πρωτάθλημα, εσύ 35, έτσι δεν είναι. Ξέρεις, 34 είμαι σου το πράγμα. Α, μπράβο, τρυπούσες τείχο με το πουλί σου στα 35 και τώρα δεν θα πω τι γίνεται. Γιαούρτι δεν μπορεί. Γιαούρτι, ναι. Βρε, πάρε το πρωτάθλημα τώρα, το θες και ξυρισμένο και το θες. Έλα τώρα, σε παρακαλώ τώρα. Μ' αρέσει η αισθητική των ΠΑΟΚ. Τα πάραμε πέναλτι, ράμα. Θα σας το πάρει ρε βλάκες, θα σας το πάρει ο Ιβάλος Αβίδης. Ούτε από την Κερκίδα θα πάρετε πρωτάθλημα, ούτε οι παίκτες σας, ούτε ο προπονητής. Το πρωτάθλημα είναι του Προέδρου σας.
Πάμε επόμενη γραμμή. Όπως το έπαιρνε και ο Κόκαλης και ο Μαρτινογιάννης. Ναι. Έτσι δεν είναι, να είμαστε δίκαιοι. Ο Κόκαλης είχε και παιχταράδες όμως. Γιατί δεν έχει, ο Πάου πριν λίγο έλεγε ότι έχει παιχταράδες. Από τη μέση και μπροστά φουλ. Ναι, ένα εκεί στο χαφ, λείπει εκεί κάτι τη. Πάτε εκεί με το Μουζενίδα, πάρτε το διπλό εκεί πέρα. Ποιο διπλό, ρε, δεν παίξαμε με την Ξάδα. Τέλος. Θα πας με την Ξάδα. Στο δεύτερο γύρο. Καλημέρα. Να, κύριε, να βάψετε το Μακεδονία Παλαγό. Εδώ θα έρθει, εδώ. Ναι. Ναι. Οι άλλοι δεν παίξαν οι άλλοι φιλικά. Εντάξει, τα φιλικά αυτά έχουν. Ναι, δεν παίξαν οι άλλοι φιλικά. Πώς δεν παίξαν. Δεν είναι στο Τινάκ με τη Λαμία, την ουρασκόντα αυτά. Μα ούνα φάτσα ούνα ράστα. Ε, όλοι οι ίδιοι είναι. Τι να κάνω εγώ δηλαδή. Έλα, να πάμε το σταυρό στο χέρι. Τι για εσύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλώς τον, καλώς τον. Όλα τα πάντα, τι να πούμε, το αποτέλεσμα. Με στεναχωρήθηκαμε για τον ΠΑΟΚ. Στεναχωρήθηκαμε, αλλά εντάξει, σε δύο μέρες θα το ξεχάσεις. Είχα και αυτό βίντεο μέσα στο σπίτι της τηλεόραση. Παρακολούθησα καλά, καλά, καθαρά. Ναι. Είχαμε και 6 ευκαιρίες, ρε παιδί μου, 6 τελικές. Ούτε ένα να μην μπαίνει μέσα. Δεν έμπαινε, εντάξει, άκαμε το. Όχι, τις έκανε, ρε φίλε. Δεν ήταν μια τελική. Ο Χάφσου, από μέση απόσταση. Έχει κάνει ένα Χάφσου που το πει να έχει σουτ καλό από μέση απόσταση. Δηλαδή, σουτάρω, έχω τελική την πάρα πολύ. Και εγώ, άμα έρθω με τον Κιμπόκο έξω από την περιοχή, θα σουτάρω. Κάνε λίγο Κιμπόκο, λίγο μόλι είναι. 15 μενάτι, το ποτάτι μα! Όχι, όχι, όχι. Τώρα θέλω μόνο το πρωτάθλημα, τελείωσε. Έτσι, να σε καλά, γόρι μου. Να σε καλά, καλημέρα. Καλημέρα, Πασά μου. Πάμε γρήγορα να πάρουμε κόσμο να ακούσουμε. Θέλουμε, είναι διάφορα το τώρα. Πασά μου. Μάλιστα. Έλα, Μακεδονία μου. Μανούλα μου. Κρατήστε την τίμια πασοκύλα σας, αποβάλλετε το γαθριστάν. Βγάλτε το, διώξε το που λέει ο Κώστας. Διώξε. Μόνο την πασοκύλα να κρατήσουμε, λες. Τίμια πασοκύλα, αυτό σας ταιριάζει. Δεν είναι τίμιο αυτό με τέτοιο. Κώστα, για τη μαρμίτα τηλεοπτική τέτοιο, έχει ο κύριος Αχίλλεας, ο κύριος Ασλανίδης, έχει ένα Καζαντζίδη στα Ποντιακά, έρθαν τα Χριστούγεννα. Ένα τραγούδι είναι του Καζαντζίδη. Τι έχει τραγούδι. Να το βάλεις για χαλίλη. Έχει, μαρμίτα. Έχει τραγουδίσει αυτός ο καταραμένος ο Καζαντζίδης την ευχάριστη γιορτή των Χριστουγέννων. Αυτός ο καταραμένος, ο μουτρωμένος, ο αγέλαστος, τόλμησε να τραγουδήσει στη χαρούμενη γιορτή τραγούδι. Ήρθα τα Χριστούγεννα. Εσύ μου και βέβαια και. Χαλί στη μαρμίτα ο Καζαντζίδης. Αηδία ρε φίλε. Δηλαδή, τι είναι χειρότερο να πει στο παιδί, ότι ο Βασίλης είναι ψεύτικος για να μην ο Καζαντζίδης στα Ποντιακά να ακούσει. Τι χειρότερο ρε φίλε. Πιο πονηρός Άγιος. Τι ψυχούλα αυτή. Πού θα τελεπορηθεί περισσότερο αυτή η ψυχούλα. Φύγε, κρατάω την πασοκύλα. Φύγε. Την πασοκύλα κράτα λέει. Την πασοκύλα, τη γαβρίλα βγάλτε. Την πασοκύλα τη θέλουμε. Καλημέρα, ναι. Και τα παιδιά. Καλώς τον Κίμωνα! Μισό λεπτό. Τα παιδιά σήμερα 4 χρονών παίρνουν στους υπολογιστές. Πιστεύουν, νομίζετε εσείς, ρε φελί τον Άγιο Βασίλη. Ακόμα πιστεύουν. Πιο πολύ πιθανό να πιστεύει τον Άγιο Βασίλη ο κόκκινος παρά ένα παιδί 5 χρονών. Άντε πάλι με τον κόκκινο. Παρά ένα παιδί. Άντε πάλι με τον κόκκινο. Ένα 3 σε έβγαλε χθες την πατέ. Ναι. Ναι. Το θέλω του. Ναι. Υπάρχει παιδί 5 χρονών που μπαίνει μέσα στο Google να πιστεύει ότι υπάρχει Άγιο Βασίλη. Δεν μπορούν να διαβάσουν 5 χρονών όμως. Μόνο βλέπουν. Τι λένε, 5 χρονών δεν διαβάζουν. Στο παίρνουν το κινητό και στο κάνουν κομμάτι. Άλλο αυτό, αλλά να διαβάσουν δεν μπορούν. Ναι. Έλα, Κίμωνα κουλούρι, έλα, γόρι μου. Έλα. Γελάς, ε. Γελάς, άρε φουλενάρα είσαι, ρε φούστη. Γελάς, ρε εσύ. Ρε βιντεότον. Ναι. Άντε πάλι τα ίδια. Έλα, χώσε. Ναι, εγώ πήρα πρωτάθλημα όπως θες να το κατάλαβες. Δεν το κατάλαβες. Τι πήρες εσύ εξάς. Ναι. Γελάς, ε. Γελάς. Ο Κίμωνας, ο Κουλούρης γελάει. Ναι. Άκου να δεις. Ναι, ναι. Λοιπόν, Βιτσιράπη. Δεν με ακούνε στους Βιτσιράπη. Σ' ακούει, σ' ακούει. Σ' ακούει. Τη Τσιράπη, Χατζηλουκούμι, πώς τους λένε εκεί τα ξαδέρφια. Ναι. Ξεσκονίστε τους δίσκους του Καζαντζίδη. Ναι, ναι. Μέχρι τον Μάιο θα σας φανούν πολύ χρήσιμοι. Ναι. Τελειώσατε. Πάλι με ξένη τσουτσού πανηγυρίζεις όμως, Τελειώσατε, καλά κάνω να μην ξεχάσει τι κάνω. Μόνο έτσι φέτος, γιατί η δικιά σου δεν. Αυτά που κορώ, τη δικιά μου την έχεις γιώσει στο 28. Δεν, άστο, δεν κάνει κούκου, άστον, άσυνα. Ναι. Στο 28, κατέβαζε στα πανό μετά το 03 του Λιμπερόπουλου. Αυτά πέσε καλά. Ποια αύριο 28 τώρα, περασμένα μεγαλεία. Εγώ είδα χθες και τον πανό της Μακεδονίας, Κωνσταντίνε μου. Εκεί ήτανε. Ξέχασα να το πω, ναι. Ναι. Ήτανε. Εκεί. Ναι. Στη Νέα Υόρκη το βγάλανε τον πανό της Μακεδονίας, στον Τζακαλώτο. Φοβηθήκανε. Όχι, όχι. Νικόλα μου! Μανούλα μου. Είσαι έξυπνο παλικάρι, νομίζω ότι κατάλαβες ότι χθες τελείωσε το πρωτάθλημα. Το κατάλαβες. Χθες τελείωσε το πρωτάθλημα για σένα, ναι. Πότε κατάλαβες. Για σένα δεν ξεκίνησε και ποτέ κιόλας, σωστά. Είναι πεθαμένο ο Βιερίνα με το μάτος, είναι στα πρόσφυρα λιποθυμία, το καταλαβαίνεις. Εντάξει, τώρα έχουμε 20 μέρες διακοπή, θα έχουμε τα Χριστούγεννα. Τελείωσε, σου λέω. Τελείωσε. Ναι. Θα το πάρεις εσύ,
Θα το πάρει ΑΕΚ. Γράφτε λίγο αυτά, ρε Βιτσιράπη. Να το κάνω ένα ρετρό στο τέλος χρονιάς. Μελισανίδης τώρα βλέπει αυτά που γίνονται και γελάει. Ναι. Περιμένει. Ναι. Τώρα θα σπάσει και η συμμαχία σου, όπως το είπε ο κύριος Βίκτορας δημόσια. Ναι, ναι, ναι. Και ο Θωμάς είπε θα μιλήσω εγώ μετά. Στο Θωμά, στο Βίκτορα, στο Τζίπρα, όλους τους άλλους υπολσορές. Νέα Δημοκρατία. Εσύ πήρες πέρσι το πρωτάθλημα με Τσίπρα. Τσιπραϊκό πρωτάθλημα πήρες. Να μην έβαινες μέσα, να μην έκανες. Τσιπραϊκό πρωτάθλημα πήρες πέρσι. Άιντε. Πάνε για καμιά πάπια. Μην μιλάς γιατί μας ακούει ο πρωθυπουργός τώρα. Ναι. Στην πόλη του. Είναι εδώ. Πήγαινε, θα κάνει και meeting, συσκέψεις, νοτοπούλου, ιστορίες. Θα κατέβει όλος ο ΠΑΟΚ με ασπρόμαυρα γυλαίκα. Όλοι μας πρόβλημα γυλαίκα και θα τον κάνουν το Τσίπρα πεοδηλασμό να πούμε. Ναι. Εντάξει, αφήστε το παραμύθι, είναι τα κίτρινα γυλαίκα, δεν υπάρχει κίτρινο. Λέγε ρε Καστοριανέ. Φτάνει, τι να πει, τα είπε όλα. Βγήκε ο Κίμωνας Κουλούρης να με βάλει εμένα χέρι που πήρα βαθμούς τουλάχιστον. Κουλιανέ, ναι. Να πας να κάνεις μια εντριβή στις του πρωθυπουργού γιατί είναι κουρασμένος. Κουρασμένος. Τον έκανες πολλές πέρσι εσύ εντριβές, γι' αυτό. Θα τον κάνω το πουλο μη στεναχωριές. Δεν θα το πάρεις. Φιλιά, σ' αγαπάω, τα λέμε. Άρχοντας είναι ο πρωθυπουργός. Μια χαρά. Τον κάνουμε το πουλο με τα χεράκια του στον νόμο. Μόλις έρθει. Μασαζάκι. Αλλά. Ναι. Ναι. Ναι, ναι. Και εσύ άμα τρέβλε το πουλο, θα έλεγες έτσι. Θα έκανες και εδώ, κάνουμε λίγο μασαζάκι. Όποια βρεις. Εγώ έτρεπε το πουλο, θα την έλεγα αλλού να με κάνει μασαζάκι. Έλα τώρα. Έλα ρε Κασάκι. Το χεράκι μου φωνάει. Ναι, ναι, ναι. Πάμε καλημέρα. Έλα φίλε. Έλα καλημέρα. Καλώ το να. Χρήστος Μελβούρνη. Έλα ρε Χριστάρα, τι λέει και η Αυστραλία, τι ώρα είναι τώρα? Τώρα είναι 6.30 το απόγευμα. Α, μάλιστα. Ξεκινάει η εκπομπή. Ξεκινάει η εκπομπή. Καλοκαίρι με βροχή και κρύο. Τέλεια. Χειμώνα με βροχή και κρύο. Τέλεια, σαν το χειμώνα δεν υπάρχει. Πιο παραγωγική περίοδο. Καλοκαίρι με βροχή και κρύο. Ναι, 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 εσύ είσαι ανάποδα εντελώς. Για πες Χριστάρα, πώς θα βλέπεις εσύ εκεί από μακριά τα πράγματα τώρα, για να σε ακούσουμε. Λοιπόν, πώς θα βλέπω είναι σοβαρά τα πράγματα. Οι άνθρωποι αυτοί ξεφτυλίσανε τον ΠΑΟΚ. Σιγά, τι έγινε, χάσαν τρία. Ξεφτυλίσανε τον ΠΑΟΚ. Αυτός ο Πέλκας, όποτε πότε ο Γιάννης δεν μπορεί, πότε ο κόλος του πονεί. Κάνιας σε Μαουρίσιο δρόμο. Σάκοφ δρόμο. Να τους διώξουμε όλους, αμέ. Να διώξουμε όλη την ομάδα, όλο τον προπονητικό τύπο. Αφού δεν παίζουν, ρε Σινικό. Βέβαια. Να τους διώξουμε για να κάνουμε δώρο το πρωτάθλημα στους άλλους, άμα είναι. Ο Άρντα είναι καλός. Δρόμο κι αυτός. Να παίξει ο Άρντα. Όχι, παίζει. Ο Άρντα ωραίος. Ναι, ναι. Ο Ζαπά ωραίος. Δεν μου λένε, φίλε, να σε κάνω μια ερώτηση. Όταν σε έβαλε 23 τελικές ο Ολυμπιακός μες στα δίκτυα, τα έπεσε αυτά την άλλη μέρα? Τα σκέφτηκα. Γεια χαρά, επόμενος. Καλημέρα στην Αυστραλία, μάλλον καλό απόγευμα. Τα σκέφτηκες, δεν τόλμησες να τα πεις. Καλημέρα, όταν σε έβαλε ο αντίπαλος στο πρωτάθλημα μέσα στα δίκτυα στο Καραϊσκάκι και βομβάρδιζε και ο Πασχαλάκης έγινε τυραμόλα, δεν σε πείραξε, σε πείραξε χθες, ε. Πάμε επόμενος, ναι. Τι διαμάτι μας έφερες, Βασίλη. Έλα, έλα, Άλεξ μου, έλα. Τι γίνεται, ό,τι γίνεται, μαθαίνετε, ρε Άλεξ. Λοιπόν, ακούστε καλά. Ναι. Ναι. Δεν θα πάρει ξανά πρωτάθλημα ποτέ, ούτε εσύ ούτε ο Μαρινάκης, όσο υπάρχει Τσίπρας. Και Τσακαλώτος, ναι, ναι. Και Σαββίδης, ναι. Δεν θα ξαναδείτε με τίποτα. Ναι, αλλά Άλεξ, πέρσι με Τσίπρα μας το πήρανε. Με Τσίπρα μας το πήραν πέρσι. Μην τρως τον παπά του. Ήρθα στις Βρυξέλλες ο πρωθυπουργός μας. Πέρσι, ναι. Αλλά οι μαγκιές τέλος. Τέλος, δεν, μέχρι δεν πέρσι. Δεν χωράει η μαγκιά τώρα. Ναι. Η μαγκιά φαίνεται στο γήπεδο και θα τις κερδίσουμε και εκτός έδρας, κύριε Καστοριανέ. Και εσύ και Μαρινάκη θα έρθει στην Τούμπα και θα φας 4. Βρε, ακόμα Άδια. Τους γλεντάμε από το τελικό κυπέλου. Σε παρακαλώ Άδια. Τώρα. Γεια σου ρε Άλεξ. Πάμε, καλημέρα, ναι. Ναι. Τι διαμάτι μας έφερες, Βασίλη. Ρώτα τον, λέει τον Ταγάρη, λέει τον Καστοριανό. Ρώτα τον, τι θα φέρουν τον Γενάρη, λες, μεταγραφές. Γιατί να φέρει ο Καστοριανός? Τρώνε τώρα πρόλογο κάθε μέρα, φέρνουν τον ένα, φέρνουν γιατί τον άλλο. Δεν βγει τρώνε τέταρτος, άκυρα. Τέταρτος, τέταρτος, πέντος, δεν θα βγει. Κουτσά στραβά. Δεν θα βγει. Τρίτος αυτή. Θα βγει. Τρίτο, τέταρτο αυτή, ΑΕΚ, ναι. Γιατί να κάνει μεταγραφές ο Τσιγκούναλας? Ναι, ναι. Του χρόνου θα κάνει. Ναι, πάμε, πάμε, καλημέρα, ναι. Τσιγκούναλας. Έλα, ναι. Φίλε. Ναι. Ναι. Εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς, ναι. Εγώ θα κάνω το μελλοντολόγο. Έλα, μελλοντολόγο. Και θα με αέρα αυτά τα δύο τα μάτς σαν υγιεινές προπονήσεις και αφήστε τη μύρλα όλοι, γιατί εγώ το περίμενα εγώ αυτό το πράγμα. Ναι. Ολυμπιακός προσθέτει δύο αγώνες ευρωπαϊκούς στο καλεντάρι και δες πως πάει μετά το πρόγραμμα, γιατί έκατσα και το... Τα είπαμε, τα είπαμε, τα είπαμε. Αφού ήταν να κουραστεί ο Ολυμπιακός, εσείς γιατί θέλατε να περάσετε, ρε φίλε? 9 παίζει με εμάς. Μισό λεπτό. Γιατί εσείς θέλατε τότε την Ευρώπη, ρε φίλε? Κοιτάξτε να δεις, πέρσι με την Έστερ Σουτ
Σε εμά ήταν ανάμεσα σε Απόλλωνος Μήνης και Άρη. Ένα πήγε έστερση στους ομίλους, τους πέρασε τους ομίλους και έπεσε στην Άρσεναλ απάνω. Στην Άρσεναλ. Η Άρσεναλ έφτιασε αίμα για να την αποκλείσει το ένα εκείνο το μάτς. Έφτιασε αίμα για να την πέρασει. Την έστερση. Φέτος πήγαν ένα βήμα μπροστά. Άντε, αφήστε το τώρα, είμαστε αίτητοι. Είμαστε άχαστοι που λέτε και η εκπομπή σας. Ναι, λοιπόν, ναι, ναι. Εγώ βλέπω ότι παίρνουμε αυτά τα δύο τα μάτς υγιεινές προπονήσεις και αφήστε τα άλλα τη δουλειά. Ο Λεβαδιακός θα παίξει για να κερδίσει με σένα. Όχι, δύσκολα είσαι. Δύσκολα είμαι, θα φανεί στην πορεία. Εύκολα φάνησε. Γιάννενα και Ξάνθη. Εμένα με χαλάει πάρα πολύ και να το πω ότι ο ΠΑΟΚ δεν παίρνει νίκες στην Τούμπα σε ευρωπαϊκά μάτς. Με χαλάει πολύ. Μη φας. Κάτω στα σουβλάκια στη Λιβαδιά, εγώ θα κάνω πλάκα εγώ. Φύγε, φύγε, τα λέμε. Καλημέρα, καλημέρα. Οι υπόλοιπες γραμμές μετά το διαφημιστικό. Ναι, οι υπόλοιπες γραμμές, τι να κάνουμε Κωνσταντίνε, πρέπει να πάμε και στο break. Έχουμε πριν το break όμως το WindFiber, το οποίο έχει αλλάξει ήδη την εμπειρία ίντερνετ για χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, οι οποίοι απολαμβάνουν ταχύτητες καταπληκτικές 100 και 200 Mbps. Και για όσους δεν γνωρίζουν τι είναι WindFiber, να βλέπετε ταινίες σε απίστευτη ποιότητα και να ακούτε το αγαπημένο σας τραγούδι ή άλμπουμ στο repeat, να μπαίνετε στη μάχη των online games και να στριμάρετε χωρίς lags, να πραγματοποιείτε τηλεδιασκέψεις με συνεργάτες σας χωρίς διακοπές. Χωρίς διακοπή, δίνουμε γρήγορα σκυτάλη στην Σμαράγδα Μπασάκου για αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε με κουβεντούλα με γραμμές μετά το break. Χαράτος είναι εδώ από την προηγούμενη εβδομάδα στο Βεργίνα Θέατρο με ένα ολοκένουργιο καταπληκτικό σόου με χορό, τραγούδι, τρελό γέλιο, μια καταπληκτική υπερπαραγωγή με πλούσια σκηνικά, πολλούς χορευτές. Όσοι ενδιαφέρεστε, θα βρείτε τα εισιτήρια στο καζίνο, σε καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Οι παραστάσεις παίζουν κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Μιλάμε για πραγματικό showman, τρομερό ταλέντο, Τάκης Ζαχαράτος, και αυτή την Παρασκευή και το Σαββάτο, σήμερα και αύριο. Ναι. Λοιπόν, να ρεμίσουν λέει, τα παόκια, να κοιτάξουν λίγο πίσω τα τελευταία 15-20 χρόνια και με Ζαγοράκι λέει παίξαμε μπαλάρα. Είχαμε ομάδα, κατεβαίναμε Αθήνα, παίζαμε μπαλάρα, αλλά μηδέν στο πιλίκο. Ήρθε ο Σαβίδης, πήραμε δύο σερί κύπελα, πέρσι μας κλέψαν το πρωτάθλημα και φέτος πάμε καρφίγα τον τίτλο. Η μεγάλη αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν διαχειριστώ Ευρώπη και πρωτοπορία σε διάρκεια, λέει ο φίλος εδώ. Όχι, ρε, πέρσι δεν είχα Ευρώπη, μην το ξεχνάτε αυτό. Θέλω το πρωτάθλημα, λέει. Τα καλύτερα έρχονται. Ένα μήνυμα ενός φίλου που λέει ότι. Δεν τον πειράζει ότι δεν βλέπει τη ομάδα του. Λέει ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί, λέει δεν ο Μιτσέσκου και ο ΠΑΟΚ Ευρώπη και πρωταθλητισμό μαζί. Δεν τον πειράζει που ο ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι είναι για να φάει 5 γκολ. Δεν τον ενοχλεί αυτό. Εντάξει, έκανε ένα κακό παιχνίδι. Okay. Δεν τον πειράζει. Κακό μας ο Καραϊσκάκι. Έκανε κι άλλα άσχημα. Δεν τον πειράζει που ήρθε η Άκη, τον έκανε δύο δοκάρια. Δεν τον πειράζει αυτό. Εντάξει, έκανε δύο δοκάρια. Η Άκη ήταν στεναχωρημένο δοκάρι. Η αισθητική του πάνω στο ποδόσφαιρο δεν τον ενοχλεί. Δεν τον ενοχλεί πιο. Κάτσε ρε σηκώσει, τι θες τώρα, αισθητική πρωτάθλημα. Στη Λαμία που έπρεπε να χάνει. Αισθητική να... πρωτάθλημα. Τι. Αισθητική πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα θέλω. Τέλειος. Σταματάει εκεί η κουβέντα, ναι, είναι αλλά... απλά. Ναι, αλλά... Πάρε 3-4 και μετά θα αρχίσει να λες ναι, θέλω και μπαλίτσα. Όπως έλεγαν οι Ολυμπιακοί. Μην κάνετε κριτική στις σύντες όμως. Όχι, παντού θα κάνουμε κριτική. Ναι. Και στις νίκες θα κάνουμε και στις σύντες. Απλά θέλω να πω ότι εφόσον είσαι νηστικός, ναι, έχεις να βάσεις, έχεις γίνει ναι, τσίρος. Ναι, ναι, ναι. Πάρε ένα πρωτάθλημα να το χαρείς. Τι πρωτάθλημα. Και μετά ασχολήσου και με την εισιτική. Δεν βλέπεις, ρε. Τι να κάνουμε, ας το πάρω χωρίς να βλέπω. Γιατί οι άλλοι έπαιρναν πρωτάθλημα και να βλεπόντουσαν. Τι βλεπόντουσαν τώρα εδώ, κλέγαμε και λέγαμε δε ομάδα παίρνει πρωτάθλημα και αν δεν είχε τα κοράκια του διαιτητέ από δίπλα δεξιά-αριστερά, τι κλαίω, τι. Και τα κοράκια έχει. Έχει τα κοράκια. Εγώ δεν τα έχω όμως. Τι δεν τα έχεις. Δεν τα έχω. Δεν τα έχεις γιατί. Μία φάση μου παίρνει και την έκανα σημαία. Την κουβαλάνε, ήρθε, μία φάση. Ήρθε το Δουνουτού εδώ ήρθε και βάλε τα πράγματα σε μία τάξη. Σε βόλεψε αυτό. Ήρθαν και οι γραμμές. Ναι. Πάμε να ακούσουμε τον κόσμο. Για πάμε να ακούσουμε. Τα 90 ήταν δικά σας. Στο Καραϊσκάκι ήταν η χειρότερη σας εμφάνιση ναι. ή εχθές. Χθες. Που στο Καραϊσκάκι με πανηγύρισε. Στο πρώτο μέρος. Χθες. Ναι. Στο πρώτο μήχρονο. 90-90 να σας ακούσουμε. Ναι. Καλημέρα φίλε, μαύρη μέρα για τη Μίλαν. Τι να κάνουμε. Μαύρη μέρα για τη Μίλαν, ας πρόσεχε. Καλημέρα, έλα φίλε. Καλημέρα. Καλώς σωνα. Τι κάνετε παιδιά. Α, εγώ. Τεό από δράμα. Έλα ρε Τεό, πού χάθηκες εσύ. Εγώ δεν χάθηκα, σ' ακούω φιλαράκι. Μ' ακούς, εντάξει. Σ' ακούω, εννοείται. Απλά θα πάρω όταν έχω κάτι να πω. Κωστή, μάλιστα. Γιατί κάθεσαι αποσπασματικά σε ένα παιχνίδι. Εγώ από ό,τι ξέρω στο μαραθώνιο κερδίζει αυτός που τερματίζει τελευταίος. Δεν πάνε να ποιο είναι το ένα παιχνίδι, φίλε. Του Ολυμπιακού σου λέει. Όχι, δεν λέω του Ολυμπιακού, λέω του ΠΑΟΚ. Δηλαδή θα το κάνουμε, έπαιξε το Καραϊσκάκι, το έπαιξε τρεις φορές φέτος. Όχι, δεν έπαιξα και κέρδισα. Και τι να κάνω. Τι θέλεις να κάνω, να δώσω τους βαθμούς πίσω. Ναι. Υπάρχουν μέσα στους 30 αγώνες και παιχνίδια που θα χάσεις
ενώ είσαι καλύτερος και παιχνίδι. Ποιο μάτσο έπαιξε να κλείσουν καλύτερος. Απλά έτυχε εκείνο το. Ποιο μάτσο έπαιξε να κλείσουν καλύτερος. Με τη Λάρισα. Με τη Λάρισα. Ναι, με τον Πανετολικό. Με τον Πανετολικό, με τον Παναθηναϊκό. Καλύτερος. Θα πει σε ποιο ήσουν καχυρότερος. Εγώ θα σου πω 2-3 που είναι. Κάτσε να μα πει ο ακροατή. Ποια παίρνει, φίλε, που έφυγε από το μάτσο και χάρηκε. Όχι τη νίκη, αυτό που είδε. Εγώ ναι. στον όμιλο Champions League που προκρίθηκα το καλοκαίρι. Ποιο? Γιατί έκανα 11 βαθμούς με ομάδες Champions League. Ποιο άραμα δεν έκανε αποβολή στο 0-0. Ποιο? Πάλι ο Σαββίδης στο περιθώριο. Ποιο αποβολή στο 0-0. Στο 0-0 ποιο παίκτη έβγαλε το καλοκαίρι. Κανένας. Τι κανένας. Ποιο 0-0. Έβγαλε το Centerfall κόκκινη κάρτα στο εκτός έδρας παιχνίδι και πήρες 0-0. Πλάκα κάνεις τώρα. Με τη Σπαρτάκ Μόσχας. Με τη Σπαρτάκ Μόσχας. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Πραγματικά τι να κάνουμε. Τι να κάνετε μόνο. Δηλαδή όταν εμείς έχουμε αποβολές πέναντι τέτοια βάρο δεν κάνετε μόνο. Και χθες είχα μην έκανε το πέναντι ο Μάτος θα σου πω εγώ. Θα ήταν 0-1. Α μην το έκανε το πέναντι. Δεν επέκτησε ο Μάτος. Ναι και αυτήν η παίκτη είναι που έκανε την αποβολή. Τι να κάνουμε τώρα, αυτές είναι στιγμές του παιχνιδιού. Απλά θέλω να σου πει ο φίλος ότι υπάρχουν και κακές εμφανίσεις. Οκ, τελείωσε. Πότε κάνατε καλή εμφάνιση. Και τι σημασία έχει. Φέτος πότε κάνατε καλή εμφάνιση. Με τη Λάρισα, με τον Παναθηναϊκό. Ποια Λάρισα, ρε Παναθηναϊκό, ναι, ναι. Δεν κάναμε τη Λάρισα καλή εμφάνιση. Με τον Πανετολικό εδώ στην έδρα μου. Ναι, με τον Όφη εκτός έδρας που το γύρισα το μάτς εύκολα γιατί δεν έκανα σοβαρές εμφανίσεις. Στέκεσαι ότι η ομάδα δεν βγάζει. Εδώ μαζί σου. Ότι η ομάδα δεν βγάζει αυτό που μπορεί. Το δέχομαι αυτό. Ότι δεν παίζει σίγουρα με τον Ταβάνι, το δέχομαι. Έχει πέντε παιχταράδε. Αυτό το δέχομαι. Και δεν μπορεί να ορθολογιστικά να βγάλει μια επίθεση. Εγώ θα σου γυρίσω ανάποδα. Πε μου ένα παιχνίδι που ο αντίπαλο ήταν καλύτερο από μένα εκτό του Ολυμπιακού. Α το πω και ένα. Εκτό από το Ολυμπιακό Σπάκ που ήταν όντω καλύτερο. Μια και εδώ μέσα. Όχι και καλύτερη. Γιατί καλύτερη. Τι άγιε. Τι καλύτερη η άγιε. Τι καλύτερη. Επειδή έκανε το φάση καλύτερη. Έλα, Τέο, ναι. Για πάμε μετά. Συγγνώμη, τα λέτε μετά γιατί δεν έχω χρόνο. Πάμε. Όταν ήμουν πολύ καλύτερο από τον Παναϊκό. Ήμουνα καλύτερος από την ΑΕΚ. Δηλαδή επειδή είχε ΑΕΚ δοκάρι, δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Δηλαδή βγαίνω από τα ρούχα. Είσαι τυφλός, φίλε. Πάνε σε οπτικά να βάλεις γυαλιά. Πάμε επόμενη γραμμή. Είστε τυφλοί, ρε. Έχετε καβωμάρα, ρε. Πάμε παρακάτω. Πάμε, καλημέρα. Ναι. Εγώ θα πω ότι δεν χρειάζεται ούτε σωστρέφει ούτε κρίνεται. Ήταν αποτυχία, ήταν κακό παιχνίδι. Τότε γιατί γιουχάρατε, μωρέ. Γιατί δεν μας άρεσε το που είδαμε. Τι σημαίνει, δεν θα γιουχάρουμε. Γιατί όταν κερδίζετε, σας αρέσει αυτό που βλέπετε. Πότε, με τον Ολυμπιακό. Με όλα τα μάτς. Μια χαρά μας αρέσει. Τι μας λες, μια χαρά. Έλα, φίλε. Έλα, καλημέρα. Με τον Πανετολικό, με συγχωρείς. Γιούγα δεν είχε στα τελευταία τέταρτο. Δεν είχατε γιούγα. Ορίστε, ο κόσμος δεν είναι που λες βλαχοπαύσεις. Μια χαρά είναι ο κόσμος. Μια χαρά είναι ο κόσμος. Ξέρει και κρίνει. Έλα, τρελάτε. Αυτό ομάδα μας παρουσιάζεται τώρα. Τι να κάνουμε, γιατί εσύ 10 βαθμούς είμαι από το δεύτερο. Φρε, 50 να σε πάνε. 50. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Έλα, κόσμο, έλα, ναι. Εγώ ακούγομαι. Μάλιστα, εσύ με την ωραία φωνή, ναι. Ναι. Εγώ θέλω να σου πω κάτι, ρε Κουλιανέ. Ναι. Σας ακούω συνέχεια, αλλά θα σου πω κάτι, μην με κλείσεις. Είσαι ο Γεωργιάδης στον FM. Όχι, όχι, είσαι ο Γεωργιάδης στον FM. Ποιος είναι ο Γεωργιάδης? Τέτοιες κολοτούμπες από άνθρωπο δεν έχω ξαναδεί. Χθες ήσουν έτοιμος να τους αποθεώσεις άμα παίρνανε την πρόκληση. Μαζί με τον άλλονα που μιλούσε στο ραδιόφωνο. Ναι. Σήμερα τη γυρίζεις έτσι, τους τα γλυκένεις όλα. Ο μόνος που μιλάει πραγματικά ποδοσφαιρικά εκεί μέσα είναι ο Κωστής. Ναι. Απλά σου λέω φιλικά αυτό. Τάξη. Είσαι τέτοιος κολοτούμπας. Κολοτούμπας. Για να σου πω κάτι. Μακάρι να πηγαίνατε καλά, κάντε μια ένσταση να παίζετε με 10 παίχτες. Ναι. Όποτε παίζετε με 10, κάνετε τα καλύτερά σου παιχνίδια. Ναι. Δες Λάρισα, δες Τσέσκα, δες τα όλα. Ναι. Αυτό απλώς. Είσαι, σε παραδέχομαι, φίλε. Ναι. Μπορείς, είσαι να σου πω, αγγίζεις και τον Τσίπρα. Ναι. Αυτό είναι 20 κοπλιμά μεγάλο. Μεγάλο κοπλιμά. Αυτό είναι μεγάλο κοπλιμά. Εγώ και ο Τσίπρας, δηλαδή. Ναι, ωραία. Έφυγες, φίλε, σ' ακούσαμε. Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο του Ολυμπιακού, δεν ξέρω ποιος ήταν. Φίλε, με είπε Τσίπρα. Καλό ή κακό αυτό τώρα. Καλό. Καλό. Καλημέρα, ναι. Μόνο που ο φίλος ακούει ότι θέλει μόνο. Μεμονωμένα. Τσίπρας παίρνει πρωτάθλημα. Ναι, μεμονωμένα τα ακούει όλα. Παίρνει πρωτάθλημα σαν τον Πάο. Τι εννοείς, χωρίς να παίζει μπάλα. Να παίζει μπάλα. Γι' αυτό το γουστάρετε κιόλας. Καλημέρα, ναι. Ναι. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλώς ήρθατε. Ναι. Καλημέρα. Εγώ, να πω τη γνώμη μου, θα συμφωνήσω με τον Κωστή. Αυτή τη στιγμή ο Πάο δεν παίζει. Δεν μπορεί να παίξει. Πότε παίζει ρε φέτος για να παίξει το αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω. Αυτή, και άμα πάει στην Ξάνθη και κερδίσει το Μουζενίδη, θα πω τώρα ότι ο Πάκο δεν παίζει. Φαγώθηκε με την Ξάνθη και το Μουζενίδη. Δεν έχω παίξει ακόμα, ναι. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ βλέπω την ομάδα ότι ο Μάτος δεν μπορεί δεξιά. Θέλει ανάσες. Δεν κάνει. Ο Βιερίνια ανέβα κατέβα βγάζει θλάσεις. Ο Κρέσπο με το Βαρέλα δεν έχουν αντικαταστάτη. Στο κέντρο έχει μόνο ένα Μαουρίσιο και ένα Βέρμπλουρ ανασταλτικά αν παίξει.
Πού διαφωνείς μαζί μου, ρε φίλε, αφού αυτά λέω και εγώ. Τα ίδια είναι. Η γενικότητα δεν υπάρχει. Ο πρίγκιπας δεν τροφοδοτείται. Πού διαφωνείς μαζί μου, εγώ δεν κατάλαβα. Ότι λες ότι είμαστε εντάξει και ότι είμαστε εντάξει. Ποιος είπε ότι είμαστε. Καλά, ρε παιδιά, δεν ακούτε τι λέμε. Δηλαδή, πραγματικά θα αρχίσω να τρελαίνουμε τώρα. Δεν ακούτε τι λέω. Λέει ότι ο Κουλιανός λέει τουλάχιστον κερδίζω και χαίρομαι γι' αυτό. Αυτό είπα εγώ ότι παίζει καλά. Χαίρεται επειδή παίζει καλά. Δεν είπα άνθρωπος κάτι. Κινδυνεύει, δεν παίζει καλά. Και εγώ μαζί σας, δεν παίζει καλά. Μαζί σας είμαι. Μαζί σας. Για παράδειγμα, ναι. Βλέπεις η Λάρισα, σου έκανε μία ευκαιρία, ένα μηδέν, μία κεφαλιά έχει, ένα το μόνο το γκολ. Εντάξει, συμβαίνει αυτό, εντάξει, οκ. Ναι. Ποιος δημιουργεί, ποιος τροφοδοτεί τον Μπρίγκοβιτς. Παίζει μόνο από τα άκρα και σε περιμένουν, είσαι προβλέψιμος. Ναι. Και με μακρινές μπαλιές, βλέπεις κάτι μπαλιές που βγάζει ο Βαρέλα από τη μια γωνία στην άλλη. Μια χαρά είναι οι μπαλιές αυτές, Βαρέλα. Ίσως θα δείχνουν και ποιότητα. Δεν είπα εγώ την άλλη. Δεν μας χαλάνε αυτές οι μπαλιές. Αλλά είναι προβλέψιμες. Προβλέψιμες λες. Μάλιστα. Βέβαια, αφού σε περιμένουν, τέτοιο. Θέλει ένα. Δεν λέω εγώ ότι θέλει παίκτες. Κάτι αλλαγή, δεν ξέρω τι. Αλλαγή θα στον τρόπο παιχνιδιού λες. Άντε να δούμε. Ή στον τρόπο παιχνιδιού ή στο. Πάντως θέλει ένα κάποιον δημιουργικό. Ο Μπίσας βαριαμένα αριστερά δεν κάνει. Θέλει ένα χαφ, δηλαδή λες να φτιάχνει. Εντάξει, για το χαφ το έχουμε πει εδώ και πολύ καιρό. Ο Πάουκ είναι λίγο τα φορμέ. Ναι, ναι. Αυτό όταν τα δύο πλάγια μπακ τα παίξανε. Έτσι ακριβώς. Τα παίξανε κυριολεκτικά γιατί ο Πάουκ τους έβγαλε το λάδι. Για λόγους που φταίει το υλικό του ΠΑΟΚ να βγάλει το Βιερίνια και το Μάτος. Εγώ δεν κατακρίνω το Βιερίνια και το Μάτος. Όχι. Εάν είχε ένα χαφ το οποίο θα μπορούσε να του δώσει ανάσες, θα ήταν πιο καλά και για αυτούς. Ένα χαφ. Βέβαια. Να συγκλίνει, να του βοηθάει, να γυρίσει πίσω. Ταλαιπωρείται όλη η ομάδα εξαιτίας των χαφ. Έτσι. Μα πόσες φορές γύριζε πίσω ο Λιμνιός να καλύψει το Μάτος. Ας ο Λιμνιός έχει γίνει ζαντολάσκο, μην την ψάξει για το Λιμνιό. Να σε καλά, φίλε, πάντως να καταλαβαίνετε και τι ακούτε. Έτσι. Πραγματικά, δηλαδή, απορώ με ορισμένους με αυτά που λένε. Να καταλαβαίνετε και τι ακούτε. Εντάξει, καλημέρα. Το πρόβλημα δεν φαίνεται γιατί κερδίζεις. Αλλά άμα γίνει καμιά ήττα, καμιά στραβή. Εντάξει, ήττα θα κάνεις. Είσαι αήττος αυτή. Θα κάνεις και ήττα. Κάνεις ήττα, δεν είπα εγώ. Αλλά. Με το ζόρι κερδίζεις, αυτό βλέπω. Καλά, και η Ατλέτικο με το ζόρι κερδίζει. Αλλά ο Μαδάρα τι λένε, ρε φίλε. Δηλαδή, παιδιά, μην με τρελαίνετε τώρα. Δεν βλέπετε καθόλου ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Όχι, Μαδάρα, η Ατλέτικο. Πώς δεν είναι. Δολοφονεί. Πρωτάθλημα κυνηγάει. Τι κυνηγάει. Πρωτάθλημα κυνηγάει. Ένα βαθμό πίσω από την Μπαρτσελόνα. Προχθές δεν κέρδισε. Μισό μηδέν τα πέντα μας. Δηλαδή, okay, εγώ μαζί σας είμαι ότι η ομάδα δεν ρολάρει, δεν παίζει σύμφωνα με το ταβάνι της. Συμφωνώ με τον Κωστή. Okay. Έχουν σκάσει κάποιοι παίχτες. Λείπει ένα χαφ. Η Ατλέτικο παίζει με τους βιολογικούς ρυθμούς και με στρατιωτική πειθαρχία. Ποιότητα μεγάλη δεν έχει, βιολογική ποιότητα. Πώς δεν έχει ποιότητα, δεν με κρισμά δεν έχει ποιότητα, δηλαδή το άμεσο. Με λεμάρ δεν έχει ποιότητα. Δεν έχει μεγάλη ποιότητα, δηλαδή δεν είναι Μπαρσελόνα, ας πούμε και τέτοια. Ναι. Εντάξει. Εκεί η Μπαρσελόνα κάνει τις κακές εμφανίσεις. Ο ΠΑΟΚ έχει για τα δεδομένα τα ελληνικά, για τα δεδομένα τα ελληνικά, έχει παίκτες πολύ καλούς. Σε ταχύτητα, ενασμένα, για τους μπροστινούς παίκτες λέω. Και δεν παίρνει. Δεν παίρνει πράγματα από αυτούς για δύο λόγους. Η έλλειψη των χαφ, η καταράκωση των μπακ. Και το γεγονός ότι ο προπονητής κάνει μπαμ ότι δεν δουλεύει τακτική επιθετικά. Ναι. Και αυτοσχεδιάζει ο καημένος ο Ζαμπά, ο καημένος ο Μπρίγκοβιτς, ο καημένος ο Πέλκας, ο καημένος ο Άρντα, αυτοσχεδιάζουν. Καλημέρα, επόμενος. Δεν πρέπει με τέτοιο υλικό, με ένα προπονητή να αυτοσχεδιάζει ο ΠΑΟΚ. Έλα φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, ναι. Μάλιστα. Τα είπαμε και χθες, παιδιά. Τελικά είπαμε αυτό που είπαμε, να πούμε ότι κάποιοι παίκτες στο ΠΑΟΚ, πολλοί παίκτες οι οποίοι είναι βαρόμετρα, ναι. Έτσι, όπως παράδειγμα Βιερίνια, Μάτος που βλέπουμε, δηλαδή δεν ξέρω τι συμβαίνει, δηλαδή γιατί είναι σαν να μην υπάρχουν. Υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή όντως η δημιουργία παιχνιδιού δεν βοηθάνε. Έχει πολλούς παίκτες δεφορμένους. Φουλάρανε. Φουλάρανε, εντάξει, τι να κάνουμε, ρε Κώστα, εντάξει, τι να πω. Κάποια στιγμή πιστεύω ότι. 33 είναι ο ένας και ο άλλος. Φουλάρανε οι άνθρωποι. Ο άλλος ο Πέλκας τον βλέπεις να μαρκάρει, έρχεται μέχρι τη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ να μαρκάρει. Και γυρίζει και παίρνει την μπάλα πίσω. Αντί να κάνει 30 μέτρα διαδρομή, 40, κάνει 80. Είναι και δεν είναι το δεκάρι. Αυτό, ένα λεπτό. Αυτό τον κουράζει παραπάνω. Γιατί δεν έχει στοιχεία δεκαριού να μοιράσει, να την πάρει, να κάνει passing game. Δεν είναι πίσες βαρό άνθρωπος. Αυτό τον κουράζει και πνευματικά. Τον καταρακώσανε και αυτό. Πάει. Το θέμα είναι Κώστα ότι εντάξει, το είπαμε και χθες, κανένας δεν παίζει καλή μπάλα αυτή τη στιγμή. Τώρα και μην τρελαινόμαστε. Και μπράβο στον Ολυμπιακό, εγώ θέλω να πω συγχαρητήρια ασχέτως αν με αυτούς έχουμε κόντρες και άλλο το ένα, άλλο το άλλο, βέβαια. Δεν έχει σχέση αυτό, βέβαια. Γιατί καμιά φορά ακούω δικούς μας βγαίνουν, λένε εμείς θα περάσουν σιγά, ποιος Ολυμπιακός. Αυτοί τα καταφέραν και μπράβο τους, και εμείς που τα είχαμε και σίγουρα τα κάναμε μαντάρα. Μπράβο τους, και αυτοί τώρα να σου πω κάτι. Εντάξει, θα πάνε πού και αυτοί στην Ευρώπη. Παίξαν καλή μπάλα όμως εχθές. Χθες ήταν καλός. Αλλά ναι, στο δεύτερο μέρος ήταν καλός. Εντάξει.
Το κυνήγησαν, το πίστευαν, το πάλευσαν. Εντάξει, είναι ο στόχος τους φέτος. Είναι ο στόχος τους να παίξουν στην Ευρώπη. Το πρωτάθλημα το βλέπουν από μακριά. Τι να κάνουμε τώρα. Βγήκε και ο Μαρινάκης, δεν είπε. Κώστα, θα διαφωνήσω μαζί σου που λες ότι για ποιο παιχνίδι έπαιξε. Όχι, φίλε, δεν είναι έτσι. Έπαιξε και καλά παιχνίδια. Έπαιξε. Η αλήθεια είναι ότι ναι, εντάξει, δεν παίζουμε τελευταία καλή μπάλα. Έτσι, εδώ και δύο μήνες νομίζω εγώ τουλάχιστον. Έτσι, δεν παίζουμε καλή μπάλα. Αλλά να σε πω και το άλλο, καλά λέει ο Κουλ. Πέρυσι δηλαδή που έπαιζα, τι κατάλαβα, για πες μου. Τίποτα, πρόπερση. Τον Ολυμπιακό πέρυσι, Κώστα, ποιος έπρεπε να κερδίσει στο Καραϊσκάκι και πρόπερση. Μα αυτό δεν έπρεπε να κερδίσουν αυτοί. Εντάξει, δεν παίξαμε μπάλα, τη μας βάλαμε στην εστία. Ευχαριστώ πολύ, το είδαμε. Αλλά καμιά φορά ξέρετε, λες ρε παιδί μου, έτσι πώς γίνανε τα πράγματα. Τουλάχιστον, τώρα δεν ξέρω, είναι βέβαια και απορίας άξιο. Δηλαδή, βγάζουν ας πούμε αυτό ο χαρακτήρας των παικτών, δεν ξέρω δηλαδή. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αδερφέ. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, η μαγεία του ποδοσφαίρου. Και κάποια στιγμή θα στρώσει ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί ο Βιερίνια να ξέχασε την μπάλα ή ο Μάτος, έτσι. Ή ο Μαουρίσιο που είδα χθες ότι δεν είχαμε άξονα, δεν. Προσπαθούν με αυτό το χαζό το σύστημα σέντρες, πλάγιες σέντρες, βαθιές μπαλιές. Δεν γίνεται. Είναι το κατακριτέο στον προπονητή. Έχει παίκτες που έχουν δουλέψει στην τακτική. Σωστό, αυτό που λες είναι πολύ σωστό, ναι. Και αν είδες ότι βγάλα μία κάθετη πάσα, βάλαμε κολ. Ναι. Μία κάθετη πάσα. Επόμενη γραμμή. Επόμενο, καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Ναι. Έπεσε, πάμε, καλημέρα. Επόμενο, ναι, ναι. Έλα, φίλε. Τι κάνετε? Καλά είμαστε, εσύ τι κάνεις? Τι είναι αυτός? Τι είναι αυτός? Οχ, οχ, οχ. Α, μπράβο, έτσι. Είναι αυτός που καλά. Παίρνει τηλέφωνο, έλα, φίλε. Άνα, γεια σου. Λοιπόν, έλα. Για πες μου, ρε, κουλ, τι μπάτι δεν έχει ο Πάκου φέτος? Αγωνιστικό. Το αγωνιστικό που κοντά στα 30. Κοντά στα 30. Ναι. Ραπ. Μάλιστα. Για να παίξει ο ΠΑΟΚ αυτή την μπάλα που παίζει φέτος, πόσα λεφτά χρειαζόταν να είσαι πρόεδρος στον ΠΑΟΚ? Εγώ. Ναι. Με 7 εκατομμύρια πέπεζε αυτή την μπάλα. Μάλιστα. Εγώ θα σε έλεγα είσαι κοντά στα 8, αλλά εντάξει. Εντάξει. Ο Γιάννης Γιαννάκης, ναι. Ωραία. Πού καταλήγουμε? Πού καταλήγουμε? Ναι. Ότι πρέπει να ξοδεύτηκαν λεφτά έξω από τον αγωνιστικό. Ξοδεύτηκαν χρήματα που δεν έπρεπε να ξοδευτούν ενδεχομένως. Γιατί στο αγωνιστικό βάζω και παίχτες που δεν προσφέρουν καθόλου, έτσι. Δηλαδή, Χατσερίδη, Ελκαντουρί είναι δύο παίχτες που παίρνουν πολύ μεγάλα συμβόλαια και δεν έχουν δώσει τίποτα στον ΠΑΟΚ. Γιατί άλλο τον Παλτουδιά που φέρατε το χαφ, τον Ντεμπέλ χαφ. Βέρμπλουμ, και αυτό δεν έχει προσφέρει ακόμα τίποτα. Ούτε να προσφέρει τον Ντεμπέλ. Εγώ θέλω να πω το εξής. Φέρνουμε ένα παίχτη αύριο τον. Το Χ. Ναι. Ωραία. Ναι. Και διαβάζει στην εφημερίδα ότι. 300 χιλιάρικα. Λες, εντάξει, τι να περιμένω από αυτόν. Και σου λέει ξαφνικά 2 εκατομμύρια. Και λες, ωραία, τι παιχταρά, ρε φίλε, πήρα πάλι. Μήπως έχω μια υπερτιμημένη ομάδα. Στο χορτάρι, φίλε. Όλα στο χορτάρι. Νηπιακά. Φίλε, όλα κρίνονται στις 4 γραμμές. Μπορεί να σου βγει ένας παίχτης που τον πήρε τζάμπα, βλέπε Καμαρά του Ολυμπιακού, και να μην σου βγει ο Γιάγια του Ρε, σου λέει ένα τραγικό παράδειγμα, το οποίο έδωσε 2 εκατομμύρια. Αυτό το ξέρουμε ότι δεν θα βγει. Τα μπέκια του τριβούνα. Φαινότανε, ναι, αλλά. Πείτε τα στους Ολυμπιακούς που ανηγύριζαν και πήγαν να τον υποδεχτούν. Τι να κάνουμε, έτσι είναι ο παδός. Τα λιβάνια είναι. Εντάξει, και ο Καμαρά τον πήρε από την Αζαξό, χωρίς το ξέρει κανένας. 36 χρονών να με φέρει παίκτη, τον Ιησού Χριστό να με φέρει. Θα πάω στο αεροδρόμιο. Χαϊβάνι θα με. Πάμε επόμενο. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα σας. Καλώς όνα. Ένα μπράβο παιδιά στον Ολυμπιακό για χθες καταρχήν. Και όχι μόνο για την νίκη, για την πρόκριση. Γενικά γιατί έχει βελτίωση. Αυτό δεν μπορούμε να το αρνηθούμε, έτσι. Είχε πρόβλημα ο Ολυμπιακός. Εντάξει. Δηλαδή σιγά σιγά τα προσπερνάει ο προπονητής του. Εμένα ξέρεις τι μου αρέσει όλη τη φάση με τον Ολυμπιακό. Ότι στηρίζουν τον προπονητή τους. Γιατί βλέπουν και φαίνεται ότι κάνει δουλίτσα. Παρότι υπάρχουν κενά στο ρόστερ, το ξαναλέω. Έτσι, και στην επίθεση δεν υπάρχει ο φορ και πίσω στην άμυνα θα μπορούσε να έχει ένα καλύτερο στόπερ ενδεχομένως. Αλλά στηρίζει τον προπονητή τους και έτσι πρέπει να γίνεται η δουλειά. Δεν κατάλαβα. Ο Ολυμπιακός που έχει πάρει 40 πρωταθλήματα. Θα στηρίξω τον προπονητή, λέει. Θα έχω και στραβές και καλές. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, παουξής είμαι, αλλά βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ γίνεται Ολυμπιακός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Κάποτε εμείς ζούσαμε για μια βραδιά στο Ευρωπαϊκό. Σε όποιο ευρωπαϊκό ήμασταν και βλέπεις ότι τώρα ο Ολυμπιακός σου λέει εντάξει το πρωτάθλημα είναι λίγο δύσκολο, βλέπω καταστάσεις. Πήρε την ασπιρίνη του με την μεγάλη ατάκα το φίλος. Η ατακάρα πήρε. Είπε μεγάλη ατάκα ο φίλος, έτσι. Ατακάρα. Πανηγυρίζουν, μπήκα μέσω πώς κάναμε εμείς με Ντόρτμουντ, με Τότενα, με Φιωρεντίνες, με πανηγύρια τρελά και ο Ολυμπιακός έπαιρνε τον τάμπλο. Το ταξίδι. Το ταξίδι. Ο ΠΑΟΚ κάνει ομάδα αυτή τη στιγμή για το πρωτάθλημα. Είναι αποθυμένο του Λουτσέσκου, οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ όλοι εμείς.
έχουμε το αποθυμένο από πέρσι, άμα το κλέψαν, άμα πέρσι δεν μας το κλέβανε ή άμα πέρσι δεν είχαμε τέτοια καλή πορεία, ο Λουτσέσκου χθες θα είχε φύγει. Αποθυμένο όλων είναι, όχι μόνο του Λουτσέσκου. Ναι, έτσι είναι. Όλων. Αυτά είναι φυσιολογικά, είναι και τα οπαδικά, είναι και ανάμεικτα τα συναισθήματα. Και τα σημαίακια στο κόρνερ να τα ρωτήσεις, στην Τούμπα, το πρωτάθλημα σου λέει θέλω να δω. Μπράβο. Απλά δεν γίνεται μόνο με αυτό. Πρέπει καλώς ή κακώς να φτιάχνεις μια ομάδα παραπάνω. Δεν μου λες, θα πάτε κόσμο στη Λεβαδιά. Ναι. Oh. Θα πάνε 400 κομμάτων. Θα πάνε 400 κομμάτων. Φίλε, είναι ωραίο, είπε πολύ μεγάλη ατάκα, να ξέρει. Καλημέρα. Καλημέρα σα. Καλημέρα, φίλε. Κομμάτα, μα πάνε. Έλα, φίλε. Ναι. Επόμενο, καλημέρα. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλώ να. Από Αριδαία, Αλμοπάρα, τι κάνουμε. Καλά. Με Αλμοπό. Λοιπόν, 2-3 πράγματα. Χτυπητάει, δεν έχουμε χρόνο. Γρήγορα, Αλμοπέ. Νικόλα, μετά τα 30 για του ποδοσφαιριστέ, κάθε χρόνο είναι σχεδόν σαν 10 δικά μα χρόνια. Δηλαδή βλέπεις στα 30 πάει καλά, 40 αρχίζει και πέφτει η ομάδα, στα 50 λέει 32-33 αρχίζουν σβήνουνε. Ανάλογα την είναι θέση και το μυαλό όμως, έτσι, υπάρχουν θέσεις που λειτουργούν καλά αυξάνοντας τα χρόνια. Είναι και το βιολογικό, τώρα όμως τα μπακ θέλουν φυσική κατάσταση, κακά τα ψέματα. Τέρμα και στόπερ όμως μπορούν μετά τα 30 να είναι καλύτερα, τέρμα και στόπερ. Και το σέντερφορ, και το σέντερφορ. Α, σέντερφορ δεν ξέρω, Κωστή τι λες, μετά τα 30. Κανείς μετά τα 30 δεν είναι όπως είναι. Τέρμα και στόπερ νομίζω, ειδικά τέρμα. Ειδικά το τέρμα μπορεί να κάνει αποκρούσεις, τοποθέτησης καλές, να έχει περισσότερη εμπειρία, δεν έχει την εκρηκτικότητα. Βελτιώνονται συνήθως όμως. Ναι, ο Τζόνας της Μπενφίκα, όμως βλέπει 35 χρονών, σέντερ φορεί. Ταχώνει, ναι, ταχώνει. Ναι, ο Ιντζάκη ήταν ποιοτική, εντάξει. Λοιπόν, κάτι ακόμα. Τώρα ο Πάκ βλέπεις πάει στην Ευρώπη, πάει σαν χωριά της. Όπως όταν κατέβαινε κάποτε στην Αθήνα. Θα το βελτιώσει και αυτό πιστεύω σιγά σιγά. Ναι. Φέτος θα πάρει το πρωτάθλημα του χρόνου, πρέπει όμως δεν πρέπει να συμβιβαστεί με αυτό να πει ξανά πρωτάθλημα. Ναι. Πρέπει ναι να κάνει και στην Ευρώπη το κάτι παραπάνω. Μαζί σου. Δεν αρκεί. Μαζί σου, Αλμοπέσουν ωραίος. Κλείνουμε γιατί ήδη ο κύριος Ζητζηράπης έχει βγάλει χατζάρα. Πώς άκουσες τα πω και έτσι μια τελευταία πινελιά. Δεν τους πείραξε πολύ. Δεν τους πείραξε πολύ, όντως. Αυτό. Άμα ήταν στο πρωτάθλημα, δεν τους πείραξε πολύ. Πείραξε η εικόνα του παιχνιδιού την ώρα του αγώνα και έφαγαν τη γιούκα. Αλλά φεύγοντας είπαν το πρωτάθλημα θέλω. Αυτό έγινε. Εντάξει, τίποτα καινούργιο δεν μας είπαν. Ναι. Ναι. Λοιπόν, αν θέλετε εσείς δώρα, αν θέλετε πολλά δώρα, μεγάλα δώρα, κατεβάστε το MyField to Go App. Με το Flames to Go συγκεντρώνετε Flames και βεβαίως τα εξαργυρώνετε μέσα στο ανανεωμένο My Free to Go App για να διεκδικήσετε απίθανα δώρα. Αυτό το μήνα κυνηγάτε ένα Fiat 500 παρακαλώ και ένα ταξίδι στον προορισμό που εσείς θέλετε. Το κυνήγι το Flames δεν σταματά γιατί κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα και κάθε μήνα μπορείτε να ανακαλύψετε νέα δώρα μέσα από το My Free to Go. Rap and Cool Show!